Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Τι έγινε, Καζαμπάκα? Τι έγινε, αγόρι μου? Πολύ άρισε βλέπω φέτος. Έτσι γουσταρίζεις? Τι έγινε? Είδες γεμάτο το καφατζόγλιο και πουλάς τρελίτσα? Εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι ο φίλος σαν εφημερίδα, σαν ραδιόφωνο, όπως γαυγίζουμε εδώ για τον Πάο, να γαυγίζουμε και για τον Ηρακλή, να γαυγίζουμε και για τον Άρχη, για την οποιαδήποτε ομάδα. Τα πες αυτά, βρε άνθρωπε? Τα πες αυτά τα γαυγίσματα? Και δεν γίνεται να γαυγίζουν όλοι το ίδιο? Και ανάλογα πόσο, κοίταξε να δεις, ανάλογα η ψυχή του καθενός. Τι έχει μέσα? Τι έχει μέσα, ψυχούλα? Τι απώλειες έχει? Ναι, ναι. Γεμίζει με ΠΑΟΚ, παίζει ΠΑΟΚ. Μετά το πορτοφόλι. Το πορτοφόλι, βέβαια. Η ψυχή και το πορτοφόλι είναι αλληλένδετα. Πάντως, λέει ο άλλος. Ναι, ναι, τι λέει ο άλλος? Έδωσε, λέει, χρήματα, λέει, στο ορφανοτροφείο, τάδε κτλ. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Καλός άνθρωπος. Για να δούμε τι έγινε. Δεν έχει παιδιά αυτός. Άρα γέμισε η ψυχή του, άδειασε το πορτοφόλι. Σωστά μιλάς. Οπότε έχουμε μια. Σωστά μιλάς, Κωνσταντίνε μου. Ναι, γιατί η μαρμίτα. Η μαρμίτα και το μυαλό ταΐζεται. Η μαρμίτα είναι ένα πράγμα το οποίο ταΐζει. Ταΐζεσαι ψυχή και κορμί. Δηλαδή ψυχή και κορμί θέλει μαρμίτα. Άρα λες ο πλούσιος κάνοντας αυτή την κίνηση ταΐζει την ψυχούλα του, το μυαλουδάκι του. Τώρα πάει ένας, ας πούμε, στο Ρώσικο μοναστήριο. Εγώ που πήγα επάνω, δεν πήγα. Α, δεν πήγες? Δεν πάω σε αυτούς. Γιατί δεν πας? Δεν γουστάρω. Πά να δεις εκεί τι έκανε ο Γρηγόρης, ο φίλος σου. Ο Γρηγόρης τίποτε, καμιά άλλαξο. Ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρες κυρίες και κύριοι, καλημέρες. Πού θα σύσκαλε με, λέει, τώρα, με λέει ναι, αυτό στην Ουρανούπολη στα εστιατόρια και ο ψεύτης ο Παοξής που ναι. Μου λέει, το βλέπεις αυτόν? Λέω, ναι ρε φίλε. Λέει, έδωσε, λέει, 1 εκατομμύριο ευρώ, λέει, στο Ρώσικο μοναστήρι. Λέω, γιατί το έκανε αυτό ρε παιδάκι? Έχει φάει καμιά κοσαριά, λέει. Είναι, λέει, πώς το πιστολάσε πάνω στη Ρωσία, να πούμε. Ναι. Α, έτσι δίνουμε 1 εκατομμύριο. Ο άλλος, λέω, αυτός. Πιστολέρο είναι, 500 χιλιάρικα, είχε συναγρίδες, κόλπα, ιστορίες κτλ. Αυτός λέει ότι, αυτός λέει, εκπίπτει της εφορίας. Α, μάλιστα. Δηλαδή όλα τα καλά παιδιά πάνε κάνουν δωρές εκεί. Ο άλλος έχασε παιδί και πήγε στο ορφανοτροφείο και έδωσε και τα λοιπά. Γιατί έχασε? Ο άλλος δεν έκανε παιδί και αυτή η απώλεια, μάλλον αυτό το κενό του δημιουργεί.
καταστάσει. Μια... Αυτή η λόγια τι πάει και έχει φτιάξει παιδικά θέατρα κτλ. Δεν μπόρεσε να κάνει παιδιά. Ναι. Οπότε η μαρμίτα είναι μια έτσι κουρτού, μια αυτή δίδυμη. Εκτός από την τσέπη για να κάνει και με την ψυχούλα. Μαρμίτα τη ψυχή. Ταΐζουμε, ναι, και την ψυχή μα εκεί την αυτό, ώρα. Αυτό το, αυτό το εκμεταλλεύονται βέβαια οι θρησκείες, το εκμεταλλεύονται, ναι, διάφορες οργανώσεις κτλ. Σε χτυπάει, εμείς, σε χτυπάει, ναι, δηλαδή στο ευαίσθητο σημείο σου, να πούμε. Ναι, εμεί δεν μα αξίζει το σημείο. Ναι, άλλο είναι φιλόζωο και τα λοιπά, γιατί γεμίζει η ψυχή του. Γιατί με του ανθρώπου δεν γεμίζει, γεμίζει με το σκύλο. Το γνάει φιλόζωο, μπαμ, έρχεται η φιλοζωική. Τηλέφωνο, κύριε Τάδε, ξέρω εγώ, δώστε καρά. Τώρα που είπε για ζώα και φιλόζωο και σκυλί, έτσι ένα θέμα το οποίο με το καλημέρα μα κέρδισε το ενδιαφέρον, ναι, είναι ένα μικρό σκυλάκι στην Αμερική. 2 κιλά, σαν τη μήνυ τη δικιά σου. 2.800 λοιπόν. Στη Βόρεια Καρολίνα έγινε το συγκεκριμένο θέμα. Έκανε μπούκα μια αρκούδα μέσα στο σπίτι. Και το σκυλάκι έσωσε την οικογένεια. Κλέφτης γιατί... δηλαδή. Η κανονική αρκούδα. Αρκούδα κανονική. Κανονική. Αυτό, ναι, Καρολίνα, Βόρεια, εκεί η Αμερική κατεβαίνουν. Οι αρκούδες κάνουν επισκέψεις τέλος πάντων. Και στην Καστοριά κατεβαίνουν. Ναι, ναι, ο Κωνσταντινός θα μας τα πει. Τη σκοτώνουν οι Αλβανοί και πουλάνε το σηκώτη. Την αρκούδα, την καημένη. Όχι, ναι, δεν κάνει να τη σκοτώνουμε, αλλά και η αρκούδα μην κάνει μπουκα τώρα μέσα στο σπίτι. Παρ' όλα αυτά. Άμα έρθει η αρκούδα δηλαδή να σε φάει λάγνο, θα τη φας. Θα τη φας. Άμα δεν σε πειράξει, ναι, δεν. Θα, ναι, θα τη φας. Άμα έρθει να σε φάει, ναι, αν μπορέσει. Ναι. Λοιπόν, αυτή η οικογένεια την έσωσε αυτό το μικρό σκυλάκι το 2800, το 2300. Έτσι. Γάβγιζε, φώναζε, τράβηξε την προσοχή τη αρκούδα μακριά από την οικογένεια. Πλήτωσε. Η οικογένεια σώθηκε, το σκυλάκι πάει. Το έφαγε η αρκούδα. Ναι, είναι κάτι το οποίο πάντω από το πρωί έτσι μα κέρδισε. Όχι μα κέρδισε, μα τράβηξε την προσοχή. Ήταν η συνυφάδα αυτήνης. Ναι. Και έμπαινε η αρκούδα. Η συνυφάδα. Τι. Πάει, πάει. Όλοι μαζί μα έκανε γιάχμα η αρκούδα. Θα έλεγε συνυφάδα την αρκούδα, φάτε την αυτή την καρκίνα. Ενώ το σκυλάκι πήρε πάνω του. Να ήταν η πεθερά με την ύφη. Άλλο δεν καταλαβαίνει. Να ήταν η πεθερά με την ύφη, να ήταν, ξέρω εγώ. Ναι. Και να έμπαινε μέσα να φάει την πεθερά. Θα έλεγε η ύφη, βολίδα έξω, φάτε τη ρουφιάνα. Φάτε όποια προλάβει να γλιτώσω εγώ. Το σκυλί όμω θυσιάζει. Οπότε. Εγώ είπα ότι το σκυλί μου, αν πεθάνει, θα το θάψω κανονικά. Φυσικά. Ψυχούλα δεν έχει. Μπαμπούλα θα τον πάω και θα. Ψυχούλα δεν έχει. Ψυχούλα έχει, αλλά για τις εκκλησίες δεν έχει. Γιατί, ξέρεις, γιατί δεν έχει για τις εκκλησίες. Δεν έχει δάχτυλα να ανάβει η κεριά. Α, κεράκι. Άμα έχει δάχτυλα να ανάβει η κεριά. Εγώ αλλού ήθελα να το πάω βέβαια το θέμα. Και καμιλοπάρδαλι και το λεοντάρι. Ναι, βρε, όλοι. Όποιο ανάβει κεράκι και έχει με στην τσέπη παρά, εντάξει, τελείωσε η ιστορία. Κάνει βάφτιση το λεοντάρι. Δεν κάνει το βάφτιση, όχι. 40. Ούτε 40 κάνει, ούτε 80. Γι' αυτό δεν έχει ψυχή. Άμα έκανε 40 το λεοντάρι. Ψυχούλα έχουν, εγώ αυτό ξέρω. Θα έλεγαν αυτοί οι απαταιώνες να πούμε ότι. Ναι, ξέρω εγώ, έχει ψυχή. Θα το θάψουμε κι αυτό. Σαν τον κόκκινο, κάτι τύπη να πούμε. Γιατί πάλι ο Γρηγόρης, δηλαδή ένα αρνητικό μας παράδειγμα. Ναι, ναι, ναι. Το βλέπεις ο Καζαμπάκα. Παίζει Άρη, γιατί παίζει Άρη. Τώρα εδώ θέλω να κάνω. Να καυγίζουμε και για τον Άρη και για την οποιαδήποτε ομάδα. Πρέπει να γίνει το καύγισμα. Να μην καυγίζουμε μόνο πλεύρος δηλαδή. Το μέτρο σπορ γιατί έχει πιο πολύ η Άρη. Έλατε, γιατί έχει τώρα πιο πολύ Άρη. Γιατί πουλάει πιο πολύ. Γιατί πουλάει ο Άρης. Γιατί ο πελάτη. Όχι, εγώ άλλο ήθελα να αποκοστεί μισό δευτερόλεπτο. Θέλω να πω ότι ο καθένα δημιουργεί το στάτους του από μόνος. Άμα κάθεται κάποιος και κοιμάται στο σπίτι, δεν γίνεται να ασχοληθεί κανένας μαζί του. Ο Άρης τα προηγούμενα χρόνια ήταν σε μια χειμερή ανάρχη. Δεν ήταν πουθενά. Βέβαια. Και απαιτούσε ο κόσμος να ασχοληθούμε εμείς μαζί, ναι, του. Ναι. Τώρα που χτυπάει καμπάνες, φωνάζει, ήρθαμε, κερδίζει πρωταγωνιστή, σαφώς και θα ασχοληθούμε. Άρα δεν πουλάει ο ΠΑΟΚ σήμερα ως ο Άρης. Σήμερα. Σήμερα όχι. Σήμερα συγκεκριμένα. Νομίζω ότι τα θέματα περισσότερα έρχονται από τον Άρη, αλλά θα δούμε. Για να είναι σαν τους μεθυσμένους που έχουν πιει τα κρασιά και που τραγουδάνε από τον δρόμο, κάνουν καντάδες, στραβώνουν το στόμα. Εντάξει. Το είχαν ανάγκη και οι Έργανοι. Εγώ το καταλαβαίνω, ναι, το οπαδικό του feeling, το καταλαβαίνω. Όλοι το έχουν ανάγκη. Κάνει διαμαρτυρίες. Εκεί θα πάμε τώρα. Βάρος μου, ξέρω, α, εκεί θα πάμε τώρα, αλλά βλέπω ανακοινώσεις της Λάρισας. Δεν το λυπάμαι. Δεν το λυπάσαι τον Κούγε. Ανακοινώσεις, λέει, η διετσία μας έπαιξε, λέει. Τι τον έκανε. 100-0 στο δεύτερο ημίχρονο. Τι τον έκανε. Έβγαλε ανακοίνωση. Ότι τον έκανε. Ούτε ένα φάουλ, όλο φάουλ γύρω-γύρω την περιοχή μας για τον Άρη. Αυτά που γκρινιάζουμε εμείς δηλαδή. Κάθισε σαν την κότα μέσα στη μεγάλη περιοχή του. Και άφησε τον Τζανακάκη να κάνει 80 κόμματα. Και τον Βαλεριάνο. Ο Βαλεριάνο τη Απατσούλη. Ναι, λιγότερε έκανε ο Βαλεριάνο. Yeah. Αλλά ο Τζανακάκη ήταν ο Ρομπέρτο Κάρλο. Φόρτωσε ο Τζανακάκη μέσα με 30 φορέ. 30 φορέ και εμένα να με φορτώσει με ένα center back, ξέρω εγώ. Μια θα μου ήρθε στο κεφάλι, τυχώ ρε φίλε. Εντάξει τώρα. Επιστολή τη ΑΕΛ στον κύριο Περέρα, επικεφαλή τη ΚΕΔ, τόσο για την επαγγελματικά μεροληπτική διαιτησία του Τζαβάρα, ναι, στο δεύτερο μήχρονο του αγώνα με τον Άρη. Ναι. Όλα λέει τα επιθετικά φάουλ τα έκανε αμυντικά γύρω από την περιοχή μας. Όσο για την εξύβριση απειλή, τέλος πάντων, που φοράει βάρος στο ποδοσφαιριστό, θα στείλει αύριο, λέει η Δίκη Σαέλ, νέα ανακοίνωση. Ποιος τους έκανε μπούκα, δηλαδή ποιος. Δεν ξέρω ποιος. Ποιος έβρισε τους ποδοσφαιριστές, τι τους είπε δηλαδή, ότι τι. Θα μας πει αύριο. Ναι, ανακοίνωσε. Κοίταξε, ο Κούγιας παίζει με τις ανακοινώσεις. Το γουστάρω να πούμε. Το γουστάρεις ο Κούγιας. Σαν αλληλικό και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά ναι, αυτή η μόνιμη γκρίνια, η οποία γενικά οι ομάδες διακατέχονται μετά από μία ήττα, εμένα δεν μ' αρέσει. Γιατί γίνει και άλλο θύσος. Μικρότητα. Ναι, τώρα την άλλη Κυριακή που θα φέρει ισοπαλία θα διώξει τον Αντωνίου.
Θα το διώξει, λες. Ναι, γιατί. Τρεις αγωνιστικές είναι το μάξιμο. Το μετά είναι οξύμορο, γιατί. Κάτσε, ρε φίλε, διαμαρτύρες για τη διαιτησία, αλλά δεν φταίει ο προπονητής που έχασες. Ναι. Φταίει ο διαιτητής. Ναι. Γιατί το διώχνεις, α πούμε. Δίνεις άλοθη. Ναι. Μια που μένουμε στην διαιτησία. Δηλαδή είναι σαν να είμαστε εμείς εδώ, ναι, να μας μετρήσουν ένα κρωματικό. Δεν κάνουμε καλά νούμερα, ναι. Και, τα λοιπά, και να πει ο Ανδρώνης ότι μας έχει στήσει η ATB. Λέμε ναι, τώρα. Ναι, 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 ναι. Αλλά μετά από δύο εβδομάδες να μας διώξει. Τότε δεν ισχύει αυτό που λέει. Σωστό. Έτσι είναι. Σωστό, σωστό. Χτυπήσατε καλές ακροαματικότητες. Κοιτάξτε να βάλετε λίγο μυαλό, γιατί η πόλη είναι κυτρινό-μαύρη. Πρωταλλητής στα FM. Κανονικά, κανονικά. Πάντως, μια που μιλάμε για διαιτησία, Κωστή, και πιάσαμε την ανακοίνωση επιστολή κατά του Περέρα, που είναι ο Κούγιας. Βέβαια, αυτό είναι να είχαμε να λέγαμε, γιατί αυτό κάνει συνέχεια ο Κούγιας, μόλις χάνει. Έχουμε για πρώτη φορά αλλαγή πλεύσης στάσης και του ΠΑΟΚ προς τη διαιτησία. Έκρηξε από τους παίχτες. Έχουμε και το βασικό θέμα, είναι αυτό σημαντικό. Αυτό δείχνει αδυναμία. Ναι, δείχνει ότι δεν ελέγχω εγώ τα κόζια. Αυτό δείχνει αρχικά. Ναι, φτάσαμε 3 Σεπτεμβρίου, 4. Πόσο, ναι. 4 είναι σήμερα. 4 αγόρμου, ναι. Και βγαίνει τώρα ποιο βγήκε, ο Βιερίνια και κλαίει. Ο Κρέσπο, ο Λιμιός, ο ναι. Πέλκας φόρας, λέει σταματήσε, φτάνει με αυτού τουλάχιστον, λέει να έχουμε νορμάλ διαιτησίες. Δεν είπαμε να μας ευνοεί. Αλλά όχι να μας ακυρώνουν. Με την Τρίπολη φώναξε. Με την Τρίπολη ο ΠΑΟΚ, το ξαναλέω, ναι, για να μην έχουμε τέτοιο, ο ΠΑΟΚ δεν ευνοήθηκε. Δεν ευνοήθηκε. Ας έπαιζε με 9 ο Αστέρας και ναι, να μην έδινε το πέρα. Αφού προηγήθηκαν δύο αποβολές. Ο Κουτουκότσι είναι μία. Η άλλη, Κώς, η άλλη που πατάει ο Ιγκλέσας στον πεσμένο τον Βερίνια. Ο Βέρμπου που κλωτσάει το. Πώς το λένε. Το... Κίτρινη κάρτα. Κίτρινη, ναι, κίτρινη κάρτα. Κίτρινη, κίτρινη κάρτα, ναι. Ο Βέρμπου. Ο Βέρμπου, ο φίλος. Κίτρινη κάρτα. Δηλαδή ας παίξει με 9 και μετά μίλα για το πεντάσι που υπάρχει και φάση με τον Μάρτα. Ο Πάουκ δεν ευνοήθηκε στο μάτς με τον Αστέρα, απλά το δημιούργησαν και το έφτιαξαν. Πληρώνει ο Σαββίδης. Δεν το ξέρω αυτά. Εδώ μένει να γίνει συνήθεια. Ποιο αγόρι να γίνει συνήθεια, δεν άκουσα. Το ότι διαιτητέ θα μην γίνει συνήθεια. Να, ναι. Λοιπόν. Ένα λεπτό. Ναι, ναι, ένα λεπτό. Πρόεδρο στην ΕΠΟ δεν έχετε το δικό σα. Ποιο ώρα έχουμε το γραμμένο πώ το λένε. Και πού είναι, τι είναι, κάνει τίποτα. Ένα λεπτό. Κέρι νομίωμα είναι από τα Γιάννενα και στο μουσείο του Αλμπασά. Να βρίσκεσαι τον Καγκάτσι ή καλά γκάγκστερ να τον έβαζε. Τι με νοιάζει εμένα. Αφού κάτω ελέγχουνε. Τι με νοιάζει εμένα αν εσύ. Μητρόπουλη. Εμένα τι με νοιάζει αν έβαλε Ζαβό στην Προεδρία τη Ελλάδα. Πληρώσαμε δηλαδή λάθος ανθρώπους, αυτό λες. Δεν πλήρωσε. Είναι δικό σου άνθρωπο. Ναι, δικό. Και τι κάνει. Το πλήρωσε είναι μηνύσιμο. Ναι, πλήρωσε ενώ να είναι εκεί. Τον έχει φίλο. Φίλο, ναι. Τον έχει φίλο. Δηλαδή αν ένα φίλο είναι Ζαβό και δεν κάνει. Δηλαδή φταίει ο φίλο ή εσύ. Άμα δηλαδή εγώ. Αν είναι φίλο, κοίταξε το. Εξετάζεται πώ εξετάζει το φίλο. Φίλο δεν με νοιάζει. Βάζω εγώ, κάνω λίγο περίπτερο, α πούμε, ναι, και βάζω τον κόκκινο στο περίπτερο. Πάει το περίπτερο. Ναι. Θα έρθει ο Τσιγαράς, θα τον κλέψει. Θα έρθει αυτό που φέρνει τι εφημερίδε, θα του πει σούβερα 5 έθνο, θα του φέρει 3. Ναι. Πάει το περίπτερο. Πάει το περίπτερο. Φταίει ο κόκκινο που είναι ζαβό και να διοικήσει ένα περίπτερο ή εγώ που τον έβαλα εκεί. Ναι. Ναι. Αυτό που το βάζει. Το μεγάλο ψάρι φταίει. Άλλο μεγαλύτερο ζαβό είναι ο Σαββίδη. Άρα λες ότι ο Ιβάν Σαββίδης δεν έβαλε σωστούς ανθρώπους, σωστές θέσεις. Ποδοσφαιρικά ο Σαββίδης, εγώ ξέρεις, τον εκτιμάω. Σαν οικογενειάρχη, σαν άνθρωπο, σαν επιχειρηματία. Μα αυτό έχει δείξει όλη του η πορεία, ναι. Σαν κυμπάρι, πληρώνει στην πρώτη του μηνός και τα λοιπά. Έχω να πω τα καλύτερα λόγια για τον Σαββίδη. Ναι. Κύριος. Κύριος. Είναι κύριος. Στην μπάλα είναι ζαβός. Δεν νιώθει. Και τον ψηρίζουν, λες. Στην μπάλα, στο λέω εγώ, ναι, στην μπάλα είναι ζαβός. Είναι ζαβός. Έβαλε να πούμε 8 διαιτητές και τους πληρώνει. Τους έβαλε ο Γκαγκάτσης εκεί, στο πω εγώ το έργο. Επί Γκαγκάτσι παίζανε αυτοί. Παίρναν τα πρωταθλήματα ο Ολυμπιακός, τους μαζέψατε εκεί, τους βάλατε στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. 8 διαιτητές με τον άλλο που είναι σαν Κινέζος, τον αρχιδιαιτητή, πώς το λένε εκείνον. Τον Τίμωνα, τον Τεβεκέλη. Ο Τεβεκέλης, που είναι σαν το Κινέζο να πούμε. Ναι. Λοιπόν, άμα διαφημίζει Κινέζικο, βάζει τη μάπα του Τεβεκέλη να πούμε εκεί πέρα. Λες δηλαδή και εσύ ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να αλλάξει στάση όσο αφορά τους διαιτητές. Πρέπει να γίνει επιθετικό. Όχι αμυντικό. 8 διαιτητές πληρώνεται. Ναι, και τι γίνεται που πληρώνουμε. Τους πληρώνουμε για να το ξεκαθαρίσουμε και τώρα και πριν. Ναι. Όχι, πληρώνουμε, υποτίθεται ότι είμαστε φίλοι. Πληρώνεται στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Α, για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ναι, αυτό λέγαμε και πριν. Πληρώνεται τους φίλους του Ζαγοράκη. Κωνσταντινίδη και τον Γεωργιάδη, οι οποίοι στην μπάλα. Για να κάνουν δουλειές με τους άλλους διαιτητές που παίζουν. Τι τώρα, ένα 68 ο Κωνσταντινίδης, άμα το φυσήξει και τον κάνει μπρουτ, θα πέσει κάτω, πήγε στην Τρίπολη, του δώσε μια φάπα ο Μπέρτος. Βάλουμε κανένα από το MMA, να βάλουμε βάλτε κανένα τέτοιο. Βάλτε κανένα. Κανένα MMA. Βάλτε MMA. Το Μαράνι, το φίλο μου, το Δημήτρη. Άμα βάλουμε τέτοιο, τελειώσαμε. Δώσε ένα χαστούκι. Τι το βάζει στον Κωνσταντινίδη, να βάζει στο Καραϊσκάκι μανούρα με ποιον. Ναι. Αυτό μπορεί να φάει ξύλο και από τον Θεοδωρίδη. Που είναι 85 χρόνια με καρκίνο του στομάχου. Δεν ασχολούμαστε, ναι, δεν. Κάτσε, ρε φίλε. Σεβασμό με πάτε και, κλέτε, άνθρωπος, ναι, πάτε και κλέτε στον ΠΑΟ και έχετε 8 διαιτητές στην ΠΑΕ, του πληρώνετε και τα λοιπά. Του Γκαγκάτση ήταν. Δηλαδή εδώ στον ΠΑΟ τι είναι, δέκο είναι ο ΠΑΟ. Το διορίζει ο Γκαγκάτση και ο Ζαγοράκη, θα πούμε υπαλλήλου. Εμένα δεν με νοιάζει, αλλά μου βγαίνετε και μου κλέτε. Ελά εδώ, ρε, πε στον άλλο το σχισωμάτι. Τι έγινε εδώ, γιατί.
Τι έστειλε στο Μαυρόπουλο μήνυμα ότι μα πούλησε και μα έκανε και τα λοιπά και πήγε με τον Μελισανίδη. Γιατί δεν τον πάει, του πάρει ο Μελισανίδη για να του έχει εκεί κάτω. Ε, αυτό του έχει. Τι κάνουμε τώρα. Για τους έχει, αυτό γι' αυτό και υπάρχει έκρηξη για του διαιτητέ. Α πούμε, του πάω. Κλάψτε αλλού. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λέει. Θέλετε να απολαμβάνετε την ομαδάρα σα στο ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Ανακαλύψτε σήμερα κιόλα την Wit Vision, το νέο τρόπο να βλέπει αθλητικά. Διότι με την Wit Vision, φίλες και φίλοι, απολαμβάνετε πλούσιο αθλητικό περιχώμενο μέσα από τα κανάλια Nova Sport. Μπορείτε να δείτε ΑΕΚ, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ και άλλες ομάδες στους εντός έδρας αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος. Μπορείτε να απολαύσετε Ρονάλντο, Νεϊμάρ, Εμπαπέ και άλλους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στις σημαντικότερες ευρωπαϊκές οργανώσεις από Ιταλία, Γαλλία, Ολλανδία και άλλες χώρες. Ναι. Καλημέρες έχουμε πολλές από τον Ντάνη, από τον Καρλίτο, τον Τάσο, από τον Δάνη, τον Χίο, τον Νικόλα, τον Καστοριανό. Όταν λες βοηθώ, εννοείς επόπτη γραμμών ή κάποια που θα βοηθήσει η λειτουργία της αντλίας ανύψωσης των υδραυλικών συστημάτων των κουμπάρων. Και το λέει αυτό ο φίλος μας ο Νικόλας ο Καστοριανός, διότι χθες είδα άπειρα λάθη βοηθών ανά την Ευρώπη. Έχουν γίνει όρια. Μέσα σε αυτά τα όρια μπήκε και η φάση πλέον του ΑΠΚΟΜ. Του Μελισανίδη είναι και αυτή. Ποια. Όχι, όχι. Αυτή είναι, έβαλα μια επόπτρια η οποία είναι εμφανίσιμη, είναι όμορφη. Τουλάχιστον τα λάθη να γίνονται κομψά και χαλάλη. Απαγορεύεται να βάζει γυναίκα επόπτρια. Ναι. Δεν γίνεται διαιτητή και γυναίκα. Έχουν βάλει που λες μια επόπτρια σε ένα μάτσα Αυστραλίας που το βλέπα χθες. Δεν κάνουν. Και μπορεί να είναι 10 μέτρα ο άλλος από πίσω και να του σηκώνει offside. Μα γίνεται δυνατόν. Ναι, δεν θα βάλουμε κοριτσάκια. Η γυναίκα δεν έχουμε έχει. Και εμείς. Πώς λένε την, αυτή με τον Άρη που είχε κόντρα. Πώς λένε. Την κόμενα. Ναι, πώς λέγανε αυτή να πούμε με το πλασικό. Κουρουμπίλια. Έχουμε, καλή είναι. Η κόμενα. Δεν έχει ανταλλακτικά. Δεν είναι, ενώ οι άντρες τα έχουν τα ανταλλακτικά τους, τα είδα χθες προχθές, Κωστή μου. Οι άντρες μπορεί 5 μέτρα offside έκοψε. Μπορεί να είναι τους Μελισανίδη, ρε παιδί μου. Άλλο να πιάνω όλα και άλλο να μην έχει ανακλαστικά, όπως το λέμε. Ανταλλακτικά, όχι ανακλαστικά. Ανακλαστικά. Ανταλλακτικά. Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, ναι, αλλά μας το σφυρίξει το offside αυτή η κυρία εδώ πέρα, θα πεις το κορίτσι δεν είδε καλά. Ενώ ο άλλος ο Καμπούρης θα φάει το ξεβονιτό. Γιατί εγώ με συγχωρείς, άμα είμαι φίλαθρος μιας ομάδας που δεν είμαι και με σηκώσει η επόπτρια. Αυτή η επόπτρια, ναι. Θα πάω και από πίσω, θα του βάλει τη σημαία εκεί που ξέρεις. Α, θα έχουμε πάλι τέτοιο, δεν θα αντέξεις. Φυσικά δεν θα αντέξεις. Ναι. Όταν το βρίζεις το διαιτητή, του βρίζεις. Δεν κάνεις ειδική μεταχείριση τον άντρα. Δηλαδή στον δρόμο, ναι. Άμα σου βγει από το στενό ένας άντρας ή μια γυναίκα, θα την πεις, αχ, κυρία μου, προσέξτε. Αλλά με τη γυναίκα θα είσαι διαφορετικός. Και εσύ θα είσαι, κακά τα ψέματα. Και με τη γυναίκα θα την ξεφωνείς το ίδιο, θα έχεις την ίδια στάση. Αυτό λένε ταχύτητα, δεν είναι λέω αυτό που το πιάνεις. Ναι. Εσύ τα λες. Αλλά δεν γίνεται να είσαι το ίδιο επιθετικό σε μια γυναίκα τώρα. Δεν απλακωθείς και στις μάπες. Ναι, εντάξει, θα την πεις, κυρά μου, πρόσεχε λίγο. Λοιπόν, πάμε λίγο μια γρηγοράδα, πάμε λίγο. Πάμε. Γλύκος. Κλίκας. Τι κλίκας, εκτός αποστολής τον άφησα, ρε Κωστή, γι' αυτό. Τι κλίκας. Κλικαδόρος. Έμεινε και εκτός αποστολής από την Ευρώπη, δεν τον έχουν καν. Έβαλε τον πιτσιρίκο, βέβαια. Αφού έγινε σαν κάτι, ρε ο Γλύκος. Αφού έγινε καλά, ο Γλύκος. Πώς έγινε καλά. Άρα... Αφού και ο Καρέλης πόσο καλά έγινε. Έρχεται σήμερα. Για του ρε πόσο είναι, άσετο. Έρχεται σήμερα ο Καρέλης. Έρχεται ο Καρέλης σήμερα. Έρχεται ο Καρέλης σήμερα, αύριο λοιπόν. Μην δούμε κανένα μποκολόκα ο Λευκό να πούμε. Ο Γλύκος πιστεύω ότι έχει πέσει, είναι μη σου βγει το όνομα, έτσι που λέμε, παρά να σου βγει το μάτι, τέτοια περίπτωση. Βοσνιάδης. Ποιος? Αυτός που σήμερα θα αναλάβει το Ηρακλείο. Μαύρο σπίτι. Μαύρο σπίτι, τίποτα άλλο. Σήμερα αναλαμβάνει, είναι η είδηση για τον Ηρακλείο. Ο κατάλληλος άνθρωπος, ναι? Για τον Ηρακλείο με τεχνικό διευθυντή τον Περιπτερά. Μάλιστα. Λέω κάτι να σου πω. Σελούκ. Ποιος είναι ο Σελούκ? Ο μάνατζερ του Γιάγια του Ρε, ναι. Ο οποίος βγήκε χθες και είπε: Σαββίδη, είδες εγώ τι παίχτες φέρνω στον Ολυμπιακό. Απάντησε ο Γιώργος Σαββίδη, σου λέει: Ηρέμησε, χαλάρωσε, επειδή δεν σου παίρνουμε παίχτες, μην περνάς τα εσκαμμένα. Του είπε ο Γιωργάκης, ο Γιώργος ο Σαββίδης. Και ρε... καλά τον είπε, μπράβο ο Γιώργος. Γιατί βεράς τα γοριλάκια. Ποιος? Ο Γιάγια του Ρε. Ο Γιάγια του Ρε. Φοβε κοιλιά. Έχει κοιλιά, ναι, έχει μια πυρή. 35 χρονών. Και ο Αλέφαντος εχθές που είχαμε στην εκπομπή. Τι έλεγε ο Αλέφαντος? Λέω Νίκο, εσύ αυτόν δεν τον αγαπούσες, ξέρω εγώ. Τώρα τον αγαπάμε όμως. Κοίταξε, λέει, σαν την ποιότητα κτλ. Τώρα Κώστα μου λέει ταχύτητα. Αν τον δω, λέει, γιατί δεν έχει αμά, λέει, δεν μπορεί να στρίψει και να κάνει. Δεν μπορεί. Ο Γρηγόρης που λες που τον μνημονεύει στο φιλαράκι μου, εγώ λέω ένα σπριν θα του βάλει από εδώ μέχρι κάτω που τελειώνει η Κωνσταντίνου 12, θα τον περάσει. Θα τον περάσει η Γρηγοράρα μου. Λοιπόν, Πογκμπά, όχι όμως ο μεγάλος ο Πογκμπά. Ποιο? Ο αδερφός του Πογκμπά, ο οποίος πλησιάζει προς Βικελίδης. Γιατί είπαμε ο Άρης είναι αυτός που έχει και σήμερα έτσι το... Αφού όλοι οι Άρης είμαστε. Να,
Ορίστε, λοιπόν, ο Άρης πλησιάζει στον Πογκμπά, είναι ο αδερφός του Πογκμπά, ο οποίος παίζει στόπερ, είναι ελεύθερος εδώ και καιρό και μάλλον θα τον αποκτήσει ο Καρυπίδης. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρω. Κτίνος είναι και αυτός, έτσι να ενημερώσουμε λίγο τον κόσμο, ένα κορμί, ένα 90 κάτι. Άμα είναι ένα 90 κάτι πρέπει να τον πληρώσει ο Καρυπίδης. Θα τον πληρώσει. Γιατί βαράει. Βαράει. Ναι, ναι. Παίχτης ο οποίος έπαιζε σε Σετετιέν, εγώ το ξέρω, μαύρος. Είναι θηρίος, σαν τον Πογκμπά, σαν τον αδερφό του, ναι. Ακριβώς. Απλά παίζει πίσω στόπερ, είναι άμπαλος. Δεν είναι σαν τον Πογκμπά να τη μιλάει την μπάλα, τέλος πάντων. 28 χρονών στόπερ, παίχτης που στην Ελλάδα έρχεται και κάνει διαφορά. Καλή ηλικία. Μια χαρά. Γιατί το πήρανε για το βόλεϊ, το πήρανε για το μπάσκετ. Ποιο τον Πογκμπά. Καλό μπόι. Καλό μπόι. Καλό μπόι, καλή ηλικία, μαύρος. Βέβαια, μαύρο center back. Πάμε τώρα σε αυτά. Εντάξει, βέβαια και δεν έχει παίξει καθόλου τώρα τελευταία. Δεν είχε ροή παιχνιδιών. Πάντως για Ελλάδα είναι μια χαρά, να ξέρεις. Σας ρε Κουλιανέ, στην Ελλάδα θα έρθει. Δηλαδή για να έρθει στην Ελλάδα, δύο πράγματα πρέπει να έχει. Να έχει κάποια προβλήματα. Λίγο προβληματικό, λες. Θα έχει ή θα είναι γέρος ή κουσούρι θα έχει. Ή κουσούρι. Ο Καρέλης δεν είναι γέρος ή κουσούρι. Ο Γιάγια Τουρέ είναι γέρος. Ναι, έχει κουσούρι. Ναι. Την κοιλιά. Ναι, δύο κουσούρια. Δύο κουσούρια αυτός. Κουσουρλής. Ο Καρέλης κουσουρλής τράκαρε, έκανε έναν και τράκαρε, δεν ξέρουμε τώρα. Πολυτραυματίας τι θα είναι. Ναι. Για να έρθει στην Ελλάδα ήρθε ο Ρωσίδης. Κουσούρι, γέρος. Καλά, αυτός ήρθε και θα κολλήσει έτσι. Γιατί α πάει στην Ελευσίνα τα κολλήσει. Στην πλάτη δικιά μου. Ναι, κοστίζει. Δηλαδή ήρθε ο Μπερμπάτο στην πλάτη δικιά μου. Ναι, αγόρι μου. Δηλαδή ήρθε τώρα ο Ρωσίδης στην πλάτη δικιά μου. Μήκε ήρθε ο Γιάγια Τουρέ στην πλάτη δικιά μου. Δηλαδή. Ναι, αλλά οι Ολυμπιακοί πανηγυρίζουν. Χαμός γίνεται κάτω. Όπως δηλαδή πανηγυρίζαμε και εμείς με τον Μπερμπάτο. Αλλά εσύ ξεφώνησε για Μπερμπάτο. Να τα λέμε αυτά. Ξεφωνίζω και για τον Τουρέρε, τα γάρια. Ναι, εσύ ξεφώνησε για Μπερμπάτο. Να τα λέμε, μην μου λέτε μόνο. Ο Μπερμπάτο δεν ήρθε κιλά. Μπερμπάτο ήρθε φέτες, στεγνώσεις. Παθόλου. Το κατάλαβα όμως εγώ. Ναι. Όχι την Μπέντλι οδηγάει, όχι η γυναίκα τη Βουλγάρα. Που πηγαίναν οι Έλληνες δεκαετία του 70 και γλεντούσαν στη Βουλγαρία όταν είχαν λεφτά και του 80 λέει δεν τη άρεσε η Θεσσαλονίκη και όχι θα έρθω προπόνηση, δεν θα έρθω προπόνηση. Τον πήρα γραμμή εγώ. Λοιπόν, ναι. Έχουμε και άλλα θέματα. Τον πήρα γραμμή εγώ. Τον πήρε. Ο Ρονάλντο, ο αυθεντικός, όχι αυτός που δεν βάζει γκολ. Ναι. Τώρα στην Ιταλία πήρε τη Βαγιαδολίδ το 51%. Εσύ, άμα είσαι ο Ρονάλντο. Ποιο είναι ο Ρονάλντο. Το φαινόμενο. Το φαινόμενο. Το φαινόμενο. Ναι. Αυτό είναι μεγαλύτερο ταλέντο από τον άλλο τον Ρονάλντο. Εννοείται, ναι, αλλά δεν έκανε την καριέρα που τον έφαγαν τα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξέρει. Να κάνει τον πρόεδρο. Καλά κάνει στο ποδόσφαιρο πάνω. Ναι. Αυτού του θέλουμε προπονητέ, παίκτε, μάλλον. Αν το θέλει. Εγκρίνει δηλαδή το ότι αγόρασε ομάδα. Έχουν στάρει. Ναι. Και ο Ζαγοράκη αν είχε πάρει τον Πάοκ, όχι δηλαδή. Ναι, όχι τζάμπα. Θα τον ήθελα. Θα τον ήθελα. Άρα γουστάρει και Ρονάλντο. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε, έχουμε πολλά θέματα να δούμε τι έγινε χθε στη Λιβαδιά, σε Αγρίνιο, να μιλήσουμε για το μακέτο του Παναθηναϊκού, την αποστολή της ΑΕΚ που γκρινιάζουν οι αεξίδες για το Champions League. Πόλεμο έχουμε στην ΑΕΚ. Πόλεμο έχουμε στην ΑΕΚ. Μελισανιδική, αντιμελισανιδική. Μετά το διαφημιστικό. Πάμε. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Η πρωτοποριακή υπηρεσία delivery της Standard, φίλες και φίλοι, είναι μοναδική, ταχύτατη, δωρεάν και τώρα ακόμα πιο σύγχρονη, αφού μπορείτε να πληρώσετε στον τεχνικό που σας τοποθέτει την μπαταρία και με πιστωτική κάρτα. Γρήγορα, δωρεάν και με ασφάλειες πληρωμές. Τι άλλο θέλετε, Standard Delivery λοιπόν. Τηλεφωνείτε στο 2310-523-014 και σε λιγότερο από 60 λεπτά η νέα σου μπαταρία θα σε πάει στον προορισμό σου. Καλημέρα σε όλες τις φίλες, σε όλους τους φίλους. Σήμερα, Κωνσταντίνε, φίλες και φίλοι, είναι Παγκόσμια Μέρα Σεξουαλικής Υγείας. Τι θα πει σεξουαλική υγεία. Σεξουαλική υγεία είναι σεξουαλική υγεία, ρε παιδί μου. Να κάνεις σεξ τρεις φορές την εβδομάδα τουλάχιστον. Να είσαι σεξουαλικά υγιής, μην είσαι στελημένος, ναι. Και μετά μαζεύονται όλα στο κεφάλι και έχεις νεύρα. Ναι. Μπορείς να αυτό έχει ικανοποιηθεί. Σωστό! Ναι. Σωστό και αυτό. Να κάνεις σεξ με τον εαυτό. Αυτό είναι μεγάλη φαντασία για τον άνθρωπο. Βεβαίως. Δηλαδή, να κάνεις σεξ με τον εαυτό σου. Βεβαίως, ακούστε δηλαδή, τώρα εδώ. Πρώτα κάνεις σεξ με τον εαυτό σου, φαντάζεσαι πράγματα. Και μετά τα κάνεις σε πράξη. Πλάθεις. Ξέρω εγώ ιστορίες κτλ. Βάζεις σενάριο. Ναι. Οπότε και αυτό είναι σεξ. Άρα λοιπόν. Ποιος μπορεί να κάνει την καλύτερη αυτή φαντασίωση από όλους εδώ που γνωρίζεις. Ποιος. Ποιος. Να πλάθεις. Να φαντασιώνεσαι. Ενώ είναι μυθοπλάστης. Ναι. Σε αυτό το κομμάτι. Δεν το δουλεύει εκεί που πρέπει. Δεν μπορεί. Γιατί δεν το δουλεύει. Ξέρεις γιατί. Γιατί. Αυτό βάζουν φραγμό οι χριστιανικές του καταβολές. Α, κοίτα να δει. Δηλαδή σε ένα κομμάτι το οποίο θα ήταν wow, θα ήταν δηλαδή, ο καλύτερος λες. Δηλαδή μπορεί να φανταστεί ότι κάνει σεξ με ένα καλόγερο. Ναι. Με άντρα. Αλλά οι χριστιανικές του καταβολές. Δεν τον επιτρέπουν. Θα του βάλουν ένα φραγμό. Σκόρδο. Ναι. Γιατί. Μέσα στα. Μια πόλη ανοιχτή έχουμε. Φιλαράκια μας μιλάμε. Τα έχουμε καλά με τους ανοιχτούς. Εδώ σε αυτή την πόλη να πούμε. Μέσα στο διπλανό σου να πετύχει, λέει η Λαλακία. Τίφλα να έχει, λέει. Καλά, εντάξει, εγώ. Κάθε μέρα γιορτάζεις και από κάτι. Ναι. Σήμερα τι γιορτάζουμε, τη σεξουαλική, είπαμε πάλι.
Παγκόσμια Μέρα Σεξουαλικής Υγείας. Η συχνή εξπερμάτιση είναι ευεργετική. Να το. Τα λέει και ο γιατρός. Εγώ είχα έρθει σε κόντρα. Ναι, ναι. Σε μια εκπομπή στο Euro που άνε εκεί πέρα που κάναμε σχετικά με αυτό το θέμα. Ναι, ναι. Και είπα ότι ο άντρας θα πρέπει οπωσδήποτε να εξπερματίζει. Βαράτε γιατί χανόμαστε δηλαδή. Ναι. Βαράτε. Ναι. Διότι αν δεν το κάνει αυτό, κινδυνεύει με καρκίνο του προστάτη. Σωστό και αυτό. Και βγήκαν εκεί πέρα οι χριστιανο. Όχι, σου την είπανε, σε βάλα χέρι, γιατί δεν βαρούσανε. Οι χριστιανορουφιάνοι να πούμε. Ναι. Οι πασοκόψυχοι. Χρόνια πολλά πασόκ τα είπαμε χθες, φάγαμε και πίτσες, ναι, βγήκαμε και έξω. Βγήκε ένας και πήγε να πει το αντίθετο. Στα θρησκευτικά που κάναμε στο δεύτερο λύκειο Τούμπα. Τι έλεγε, γιατί εγώ δεύτερο ήμουν. Είχαμε έναν καθηγητή, το Χίρα. Ο Χίρα. Ο οποίο ήταν πολύ φανατικό με τα χριστιανικά. Αν νόμιζα με το βαράτε ελεύθερα. Και έλεγε, ας πούμε, ότι είναι αμαρτία και ιστορίες κτλ. Τι αμαρτία? Έρχεται λοιπόν η επιστήμη σε σύγκρουση με τη θρησκεία. Ναι. Και εμείς είμαστε με την επιστήμη. Τώρα όπου μας βολεύει, όπως μας συμφέρει, αναλόγως. Τώρα ούτως άλλως θα είμαστε. Του αλουνού ο προστάτης από το αερόστατο. Ναι. Επειδή, ας πούμε. Δεν είπε, δουλεύει το εργαλείο. Επειδή οι μαθητές, ας πούμε, του Ιησού απαρνήθηκαν τις γυναίκες. Μη βρε Κωστή μου. Και πήγαν και γίνανε ψαράδες. Μη βρε Κωστή μου πρωί-πρωί. Εντάξει, να πούμε. Χρόνια πολλά στον Άθυμο, την Αθυμία και την Ερμιόνη που γιορτάζει σήμερα. Έχει κανένα Άθυμο. Βέβαια, τον παπά εδώ το δικό. Τον παπά, Άθυμο το λένε έτσι. Γιορτάζουν τα παιδιά. Αλλά έχει με Αλσχάιμερ κι αυτό όπω ο Μπάγκεβιτ. Κακιά ορόσια. Καλή. Καλή λες εσύ. Καλή. Γιατί καλή, πες μου γιατί καλή. Θα σου πω. Ναι. Γιατί πεθαίνεις και δεν παίρνεις χαμπάρι. Ναι, αλλά οι άλλοι που είναι γύρω σου. Τι σε νοιάζει για τους άλλους. Σωστό. Σε νοιάζει για τους άλλους, άμα είσαι το μαριστής, ρε φίλε. Ναι, εγώ επειδή δεν είμαι καθόλου, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή θέλω να είναι καλά και γύρω μου, παιδί. Άμα έχεις λεφτά και Αλτσχάιμερ, τη βγάζεις καλά. Άμα δεν έχεις λεφτά και Αλτσχάιμερ, είναι. Δεν τη βγάζεις καλά. Εκεί είσαι ανεπιθύμητος. Ενώ αν έχεις λεφτά και Αλτσχάιμερ, είσαι επιθυμητός. Σωστό. Δεν θέλω να εκπεκταθώ παραπάνω με παραδείγματα. Φίλων και συνεργατών. Τον έχει λούσει από το πρωί, τα έχει κάνει εδώ χαμό. Η έντονη και συχνή, λέει, συσσωρευμένη επηρεάζει, λέει, τα κεφαλικά κύτταρα όμω. Ο Καστοριανός, ο φίλο του Μελισανίδη. Ναι. Ο Καντονά των Αριτζιανών. Που βγήκε εκεί, είπε ότι ο Μάνταλος είναι ο νέο Καντονά. Ναι, ναι. Έτσι. Ναι. Ναι, επηρεάζει τα κύτταρα. Αυτό ποια επιστήμη το έχει βγάλει αυτό εδώ. Δεν ξέρω. Ποια κύτταρα επιστήμη. Δεν ξέρω, Κωνσταντίνε. Άμα αρχίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ, φυσικά επηρεάζει τα κύτταρα. Εδώ μιλάμε για το μέτρο. Ναι. Εμείς μιλάμε για το μέτρο. Σωστά, το βλάχαρο εκεί πέρα που σκοτώνει αρκούδες και τα σηκώτια τα πουλάει για μπριζόλες, θα πούμε, μοσχαρίσκες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε λίγο χθες στη Λιβαδιά. Εκεί όπου ο Λιβαδιακός. Να πούμε τα αποτελέσματα. Δεν τα είδα τίποτα. Ναι, οκ, τα αποτελέσματα. Να πούμε 1-0 ο Λιβαδιακός στον Απόλλωνος Μήνης. Ούτε και εγώ τα είδα. Τι να δω τώρα τώρα. Μαρκόφσκι έβαλε τον γκολ απλά. Ο Φορ, το 9. Παρότι ο Λιβαδιακός έπαιζε με 9. Με 10. Δηλαδή έβαλε τον γκολ και ενώ έπαιζε με 10. Ο Λιβαδιακός τον είδα στο Καραϊσκάκι. Μ' άρεσε. Σ' άρεσε. Μ' άρεσε καλά, μ' άρεσε. Ο Απόλλωνος Μήνης δεν αρέσει γενικότερα και είναι χλωμός. Ο Απόλλωνος Μήνης είναι μια ομάδα η οποία είναι άχητη. Άχητη, ναι. Δηλαδή που πιάσαμε τώρα σήμερα Παγκόσμια Μέρα Σεξουαλικής Υγείας. Δηλαδή τώρα θα σου πω κάτι. Ναι. Ο Ιωνικός και η Προοδευτική είχαν μια μεγάλη γοητεία στο παιχνίδι τους. Ο Ιωνικός και η Προοδευτική. Ναι. Ο Ατρόμητος είναι κρύος. Όχι ο Ατρόμητος, ο Απόλλωνος Μήνης. Και ο Ατρόμητος. Και ο Ατρόμητος. Είναι κρύος. Καταρχήν δεν μπορεί να προσελκύσει κόσμο. Δεν μπορεί να προσελκύσει πάθος. Ο Ιωνικός και η Προοδευτική. Είχαν τζαμπουκά, είχαν μανούρα, ήταν σασπένς. Ο Απόλλων Αθηνών είναι σαν το φέρτη στις ταινίες. Κρύος. Ένα πράγμα δηλαδή που δεν βλέπετε, δεν ερωτεύεσαι. Με τίποτα. Πανετολικός επικράτησε 2-1 του Όφη. Ναι. Με Μωράρ να είναι ο σκόρερ και να κλέβει τις εντυπώσεις. Είναι πολύ καλός ο Μωράρ. Έβαλε τα δύο κολλάκια. Ναι, αυτές ήταν οι χθεσινές αναμετρήσεις. Έκλεισαν τη δεύτερη αγωνιστική. Δεν νομίζω ότι είδε κόσμος πολύ αυτά τα μάτς. Δευτέρα, γι' αυτό τα βάλαν και Δευτέρα κιόλας. Δεν νομίζω τώρα αυτά. Μύθι ο κόσμος νωρίτερα, ξεκουραστεί. Αντιεμπορικά, μα εγώ δεν τα ούτε τα άκουσα να πω. Ναι. Λοιπόν, πάμε στη λίστα της ΑΕΚ. Πάμε λίστα στη ΑΕΚ και μετά. Έβγαλε τη λίστα για το Champions League. Τι σε νοιάζει εσύ, αν πάω και εσύ. Ναι, εντάξει, αλλά κάνουμε δουλειά εδώ, ρε φίλε. Εντάξει, πάω σε νοιάζει για το πρωτάθλημα. Και για το πρωτάθλημα με νοιάζει, αλλά γενικότερα με νοιάζει και με ενδιαφέρει τι κάνουν οι γειτονές μου, ρε παιδί μου, να ξέρω τι παίζει. Ναι. Τι έκανε η ΑΕΚ. Έβγαλε την λίστα τέλος πάντων. Εκτός ο Αλμπάνης. Είναι εκτός ο Αλμπάνης. Ο Αλμπάνης τον είπα εγώ, ο Αργός είναι. Άκου το Champions League, ναι, άκου το Champions League από κάτω. Τι να, τι με νοιάζει. Με νοιάζει, μου πήρε το Champions League, μου πήρε το πρωτάθλημα, με νοιάζει. Καλά σε. Πώς θα τη ρίξω την κορυφή να δω εγώ. Δικό σου θέμα είναι. Αλλά εγώ αυτό που είδα, Κωνσταντίνε μου, είναι από κάτω από τα φόρμα εκεί τη ΑΕΚ. Τρελό ξεφωνητό. Πού πάμε με αυτή την ομάδα, αν είναι ομάδα αυτή Champions League να πέσει ο κεραυνός να μας κάψει. Μελισανίδη, γιατί δεν πήρες τουλάχιστον ένα-δυο παίχτες τώρα στο φινάλε. Με τον Μωράν και με τον Τσόσις, πού θα πάμε στο Champions League. Μιλάμε τώρα για ξεφωνητό της αρκούδας. Ο Μελισανίδης θα πρέπει να φάει ένα 6-0
Αν αδιασυνθεί, λες κάπου. Ναι, ε. Κάπου γιατί... Δεν θα αδιασυνθεί όμως. Είναι τέτοια η φύτη ΑΕΚ σαν ομάδα. Επειδή εγώ βλέπω τον Ζουνίδη πώς λειτουργεί, εγώ λέω θα διασυρθεί. Λες θα φάει κανένα τάλιο από κάποια μπάγκενα που κάνει. Ναι, ήθελε τον. Πώς το λέγανε εκείνο το προπονητή, σαν σκελετός που ήταν. Έλληνας, ξένος, τι. Το ξέρω, Πογιέτ. Α, ο Πογιέτ, ή τον Πογιέτ ήθελε. Έφυγε από την Πόρτο, ελεύθερος είναι πάλι. Ή τον Πογιέτ ήθελε, ή αυτόν τον προηγούμενο, τον περσινό. Το Χιμένεθ. Το Χιμένεθ που πήγε στη Λας Πάλμας. Με εκείνους, αν ήμουν εξής, θα έλεγα ότι δεν κινδυνεύω να διασυρθώ. Ναι. Τώρα ο Μπουζουνίδης που τραβάει 4-4-2 με το Γαλανόπουλο που είναι αργός, το Σιμόες μόνο του. Με τους εξτρέμ να γίνονται. Τώρα πούμε Σιμόες, αυτό μνημόνευσαν. Να κάνουμε, λέει, τάματα όλες εκκλησία. Μην πάθει τίποτα ο Σιμόες, γιατί αν πάθει και ο Σιμόες κάτι, έτσι όπως, τελειώσαμε. Ναι. Έτσι όπως το λειτουργεί το έργο η ΑΕΚ. Και ο Μπακάκης θα πάθει και ο Σιμόες. Εδώ έπαθε ο Βιερίνια. Ναι. Και θα πάθει και ο Μάτος. Ναι. Γιατί δεν τους προσέχει ο ΠΑΟΚ που έχει ένα υλικό, ρε παιδάκι μου, τροποντινά πολύ έτσι. Πιο γεμάτο να πούμε. Είναι. Διπλάσιο σε ποιότητα και σε ποσότητα. Σε ποσότητα, εγώ θα σου πω, και σε ποιότητα. Και σε ποιότητα. Άμα τους πάρεις ένα προς ένα τους παίχτες. Δηλαδή τώρα διαβάζει εδώ τη λύσα και λες. Μπάρκα τσιτώντας και γκίνει στρατοφύλακε. Έχει καλύτερου εσύ. Έχω, πώς είναι. Πασχαλάκης. Πασχαλάκης. Μετά... Έχω, ρε, έχω. Ρε, ναι, τι είναι, ο Τσιτώτας καλύτερος από το Ρέι. Ου. Ο Τσιτώτας καλύτερος από το Ρέι. Έλα, ρε Κωστή. Για πάρε εκεί στο Λιτόχωρο εκεί που. Τι να πάω στο Λιτόχωρο. Εκεί κοντά, είναι δίπλα, ναι. Και κοντά λίγο παίζει και αυτός εκεί πέρα. Ο Τσιτώτας. Ο Τσιτώτας, ναι. Λοιπόν, Μπακάκης, Λόπες, Οικονόμου, Λαμπρόπουλος, Γκάλο, Τσόση, Τσιγκρίσκι, Χουλτ, Σβάρνα και Γιανούτσο η αμυντική. Ναι. Στου αμυντικού είναι μια χαρά η ΑΕΚ. Ναι. Έχει και τον Μπακάκη. Εσύ δηλαδή έχει τον Βαρέλα, τον Κρέσπο, τον Βιερίνια, τον Μάτο, τον Χατσερίδη. Το Μαλεζά. Το Κίτσιου. Πού είναι το Κίτσιου, για τον πέταξε στα σκουπίδια. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, συνάμυνα δεν έχει θέμα. Πάμε στα χάφ, λοιπόν. Πάμε στα χάφ, λοιπόν. Αλεφ. Αλεφ. Μωράν. Μωράν, εσύ ποιον έχεις εκεί. Περίμενε. Αλεφ, Μωράν. Ναι. Γαλανόπουλο, Σιμόες και Μάνταλος. Και έχει και δύο πιτσιρίκια, το Γιούση και τον Πότη. Το Μάνταλο μην το λογιάζει τα χαφ. Το βάζουμε μπροστά το Μάνταλο. Είναι μπροστά, ναι. 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 Εντάξει, εγώ πολλούς άσο. Και τώρα έχω και ερώτημα. Ποιους έχεις δηλαδή εσύ. Έχω Κανίας. Έχω Σαχόφ. Oh. Για τον οποίο ρωτάει ένας φίλος και θέλω να ανοίξουμε μια παρένθεση. Ναι, μήπως ρε παιδιά να παίζει βασικό σου Σαχόφ. Ναι. Σε σχέση με την εμφάνιση. Ξέρεις γιατί πήρε το κέντρο στη Νέα Σμύρνη. Γιατί? Σου έκανε ένα τρίκ αυτό ο Σωσία στο Βλονίτη. Ναι. Και σου βάλε τρίτο χαφ μαζί με τον Κεϊτά και τον Κόρμπο. Ποιον? Τρίτο χαφ. Το Μασούρα. Ποιο είναι πλαϊνό. Ναι, σύγκλινε συνέχεια μέσα ο Μασούρα. Πρόσεξε. Ναι. Αυτή ήταν η εντολή. Σου βγαίνει δηλαδή. Γιατί ο Πάουκ έπαιζε μονόπατα κι αυτό όμω. Ναι. Ξέρεις που πήρε ο Σαχόφ τα χαφ κτλ. Όταν βάλα το άλλο το παλτό, το Μανθάτη στα χαφ και πέρασε το Μασούρα έξω δεξιά γιατί τραυματίστηκε ναι, ο βασικό έξω δεξιά του Πανιωνίου. Ναι. Άρα πάνω... λες ότι ο Σαχόφ συγκυριακά ήταν καλό. Καλό ήταν όμω. Ναι, εγώ λέω ότι όποτε παίζει ο Σαχόφ ναι. κάνει αυτά που πρέπει. Όταν κουράστηκε ο Κεϊτά και έφυγε και ήρθε ο Μανθάτη στο παλτό, γιατί παλτό είναι ο Μανθάτη. Ναι. Ανέβηκε ο Πάο και κυλίγο. Αυτό είναι νέο μέση μα τον παρουσίαζαν κάποιοι κάτω. Τώρα να τα λέμε. Νέο μέση. Μαθάτης, ναι, ο Μέση μας τον ήρθε. Καραπιάλης. Καραπιάλης, νέος ναι. και δεν σημαίνει τώρα τον μοιράζουν δεξιά και αριστερά. Το βάζουν χαφ και είναι λοιπόν, πατάτα να πούμε. Έχει, ουσιαστικά η ΑΕΚ έχει 4 χαφ. Ναι. 4. Γιατί οι άλλοι είναι πιτσιρικάδες. Και μπροστά, για πες μας μπροστά. Και μπροστά έχει Γιακουμάκη, Γιαννιώτα, Μπακασέτα, Κλωναρίδη, Μπογιέ, Πόνσε και Λιβάγια. Ναι. Αυτή είναι η λίστα του Champions League για την ΑΕΚ. Ναι, με αυτού θα πάει να παίξει. Με αυτού θα πάει να παίξει με την Bayern Μονάχου. Με την Μπενφίκα με αυτού θα πάει και γκρίνιαζαν από κάτω. Είδα συνεχόμενα κάμια 30-40 μηνύματα κραξίματα. Τώρα μπορεί να τα έζησαν μετά. Αυτή είναι η λίστα τη ΑΕΚ. Καλά κάνουν και τον κράζουν τον Τσιγκούναρα. Ναι. Γιατί ο Τσιγκούναρα. Αυτό είναι και στις μέρες μας. Δηλαδή, επιχειρηματίας Τσιγκούναρα. Στο σπίτι Τσιγκούναρα. Στην παρέα Τσιγκούναρα. Στην ομάδα Τσιγκούναρα. Το Τσιγκούναρα δεν το θέλει κανένα. Δεν το γουστάρει, όντως. Γιατί ο Τσιγκούναρα. Δεν είναι καλό για την παρέα, λέει. Ο Τσιγκούναρα τι είναι. Να περιστρέφονται τα χρήματα αυτό να παίρνει, αλλά μην δίνει. Κακό αυτό. Ναι. Πολύ ο κακό. Θα το βρει μπροστά σου αυτό. Θέλει βέβαια. Να δίνει 0 και να παίρνει 10. Ο ναι. Τσιγκούναρα. Ούτε 3 δεν δίνει για να πάρει 7. Ναι. Είναι δηλαδή σκατόψυχο και στην ψυχή. Άρα ο κάποια στιγμή θα βρεθεί εκτεθειμένο. Κάποιο που είναι Τσιγκούναρα στην τσέπη. Είναι τσιγκουναράς και στην ψυχή. Νόμος, νόμος. Άρα σκατόψυχος. Νόμος. Γενικός. Αυτό ειδικά το τσεκάρουν οι γυναίκες. Να ξέρεις, στα ραντεβού τα πρώτα θα δούνε την κίνηση. Αν δούνε, ρε παιδί μου, ότι δεν πληρώνει, σου λέει αυτό θα είναι και στη ζωή κανονικά. Εκεί μπορεί να κρυφτεί κανένα μήνα. Ναι. Ο τσιγκουναράς. Ο τσιγκουναράς. Εκεί μπορεί να κρυφτεί. Δηλαδή κανένα δυο ραντεβού να την γλιτώσει, αλλά μετά ξέρει. Μπορεί. Εντάξει, το πρώτο μήνα μπορεί να κρυφτεί. Μπορεί να είσαι κάφρος και να είσαι ευγενής. Αλλά μην νομίζεις ότι γυναίκες δεν τις κοροϊδεύεις, φίλε. Πώς δεν τις κοροϊδεύεις, οι μισές χαζές είναι. Πώς δεν τις κοροϊδεύεις. Φελές είναι οι περισσότερες. Τι, δεν τις κοροϊδεύεις, πώς δεν τις κοροϊδεύεις. Μα αυτό το κομμάτι, επειδή και αυτές θέλουν να δουν την κίνηση, ρε παιδί μου του άντα. Θα βάλει το χέρι στο παντελόνι, θα βγάλει. Η γυναίκα με πάρει χαμπάρι, μπορεί να κάνει δύο παιδιά. Ναι. Άσε τώρα, αργήσει. Καλημέρα, ευρυδικά τιμόνια. Ποια είναι η γνώμη σας για το Σακόφ, να έχει άλλο μήνυμα.
Είπαμε, ο Σαχόφ για μένα είναι ένα πολυεργαλείο. Εάν στον ΠΑΟΚ του Σαββίδη που δίνει 1,5 εκατομμύριο για κουτσό σέντερ μπακ, έχει το Σαχόφ. Ποιο είναι ο Κουτσόφ? Ο Χατζερίδης. Γιατί, τι, κουτσό τον είδες προχθές εσύ? Κουτσός είναι, τι είναι. Εντάξει, okay, δεν βγάζει μάτια. Δεν θα ήταν επιλογή και δικιά μου, συμφωνούμε εδώ, ότι εγώ δεν θα τον έπαιρνα τον Χατζερίδη. Δεν τον έπαιρνα, αλλά γιατί... κουτσό δεν κουτσό το λέω. Άλογο πήρες. Κουτσό άλογο πήρες. Αστραχάν. Αστραχάν, μάλιστα. Εγώ λέω ότι δεν είναι Αστραχάν, αλλά δεν είναι ο στόπερ που θα ήθελε και θα κάποιος έπρεπε να πάρει. Στο Instagram έψαχνα χθες, με βγαίνει η φάτσα του Σαββίδη, του Γιωργάκη. Τι έκανε ο Γιωργάκη? Έτσι, εκεί που σου παρουσιάζει Instagram, πάμε, βγαίνει. Ήταν στη Σαντορίνη με την Σαντορίνη ήταν ή κάπου αλλού ήταν, νομίζω. Σαντορίνη. Α, Σαντορίνη ήταν, σωστά. Και έγραφε, από κάτω, και έγραφε από κάτω η γυναίκα των ονείρων μου και έχει το ηλιοβασίλεμα. Ήταν και ρομαντικό ο Γιώργο. Είναι νέο ακόμα, έχει ρομαντάδα. 25-26 χρονών. Πατάω σχόλιο εγώ και το ρίχνω. Και το γράφει για το Χατζερίδη. Σε πιάσε το πισινό και τέτοια. Δεν με απάντησε βέβαια. Γιατί να απαντήσει άνθρωπο κάτι διακοπέ του. Την έριξα να πούμε τη φωτιά να πούμε. Πάντω για το Χατζερίδη. Την έριξα. Την είπανε και άλλοι νωρίτερα να ξέρει. Εγώ του την έχω πει. Πού την τι. Όπως έστειλε και εσύ το μήνυμα. Στον αέρα το είπες. Πώς το έχουμε πει. Τι είπες δηλαδή. Όχι τώρα, το Φλεβάρι. Τι είπες το Φλεβάρι. Τότε που έπαιζε ΑΕΚ Δυναμό Κιέβο και το βλέπαμε και ναι. Λέω αυτός ο στόπερ ναι. Δεν είναι για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Συγγνώμη, αλλά τέτοιο στόπερ ΠΑΟΚ δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Δεν είναι. Ποιος δεν το βλέπε. Μήπως να παίρνω. Ναι, αλλά ήθελε να βγάλει την προσωπική του τάβλα. Τι να κάνουμε. Ήθελε το Χατζερίδη στον ΠΑΟΚ. Ήθελε δώρο ο μπαμπάς να το κάνει. Ήθελε, ναι. Αφού τα έχει όλα, σου λέει θα πάρω και το χαρτί. Αυτό δεν έπαιρνε μια λαμποργίνη καλύτερα. Έχει και λαμποργίνες, έχει και jet ski. Τι του λείπει δηλαδή, ένα αεροπλάνο, κάτι να το λέει. Ήθελε το Χατζερίδη, ό,τι και αεροπλάνο έχει. Στο κεφάλι το δικό σου, μωρέ, δεν είναι το δικό μας, ναι. Ας πάρει ό,τι θέλει δηλαδή. Να είναι καλά, ας είναι καλά ο Άγιος Κρέσπος, έτσι που τον ξεφωνίζονται όλοι, που είναι παιχτάρα. Δηλαδή στον ΠΑΟΚ του Σαββίδη. Έγινε ο καλύτερος παίκτης ο Κρέσπο. Συνάμυνα. Ναι. Από τους καλύτερους. Είναι. Ναι. Είναι. Πώς είναι. Είναι ντροπή αυτό για το Σαββίδη. Δεν ξέρω αν είναι ντροπή, αν είναι. Πόσα λεφτά έχει, τον έχετε φάει αυτό το Σαββίδη. Ποιοι τον έχουν φάει. Είναι τρεχάμενο και εμείς, μακά, εμείς δεν έχουμε φάει ούτε. 8 διαιτητές ναι. Και τα μπέλαντι τα παίρνει ΑΕΚ. Ναι, 8 διαιτητές. Τα παίρνει ΑΕΚ. Βρεσκεί στο μάτι να πούμε πώς το λένε. Πώς το λένε Τεβεκέλη, πάλι με τον Τεβεκέλη. Και χθες μίλησε ο Τεβεκέλης γενικότερα εδώ στα ΜΜΕ. Ρε γκαγκατσόσκυλο. Ρε γκαγκατσόσκυλο. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Μακεδονία, λέει ο Αχιλέας. Να χαρώ Μανούλα, να χαρώ. Ναι. Καλημέρα ο Άλεξ, καλημέρα στην Καστοριά, ναι. Καλημέρα στον Ντάνη. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που είναι στην παρέα μας και είναι πάρα πολύ. Βλέπω δεν σας συγκίνησε. Κοίτα να δεις τώρα, δεν του συγκίνησε η Ιδησούλα που ανεβάσαμε το σκυλάκι που έσωσε μια οικογένεια και έχασε τη ζωή του, αλλά του συγκίνησε πάρα πολύ. Καμιά γυμνή. Η συγκεκριμένη επόπτρια. Έτσι, γούσαρε ο κόσμος. Καλημέρα, ραπ και κουλ. Καλημέρα, πιστό κουλιανοραπτόσκυλο που κάλυπτε τον Απκόμ. Ο Απκόμ, ο οποίος το παλικάρι είδε και αποείδε και έκανε και αυτό ανεβάσματα. Θα έχει φασαρία τώρα. Στο Instagram και λέει: Παιδιά, έχω αυτό το γκολ πρώτη φορά. Λέει: Μου ακυρώνει τέτοιο γκολ. Ναι. Είναι δυνατόν. Ναι. 10 μέτρα να μην με καλύπτει ο άλλος και να με ακυρώνει γκολ. Μόλις πάει στην προπόνηση ναι. Να ζητήσει ακρόαση από τους 8 διαιτητές που πρέπει να σατσίδε. Να ζητήσει πώς θα μας θέλει ο Ανδρώνης εκεί meeting. Να κάνει ένα meeting με τους διαιτητές και αυτός εκεί. Και να του πει το σκιστομάτι, ρε σκιστομάτι. Τι έγινε να πούμε εκεί πέρα. Μας φάγατε την ψυχή, λέμε με τον Άρη. Λέει: Δύο νίκες έκανε. Εντάξει, παιδιά, δεν γίναμε δυσκολιάσματα του Άρη. Αφού έχει πολλά. Δύο νίκες έκανε. 18.000 κόσμο. 18-20. Δεν κλέβουν το σωματείο. Αυτοί οι σουπεράδες δεν δέρουν. Τα βρήκαμε τους ερολογίτες. Δεν δέρουν τους ερολογίτες. Ναι. Άρα όλα τσουλάνε όμορφα στον Άρη. 3-3 τώρα με το Λεβαδιακό. Ταινία της Φίνος Φίλμ είναι. Δεν ξέρω, ο γάμος αν αρχίσει να τρέχει. Του χάλασε όλη τη μαγεία γιατί θα ήταν ακόμα πιο έτσι έντονος ο Τζεζελές. Το 5-0 του Ολυμπιακού θα ήταν πρώτη τώρα και θα τα μετράνε όλα, σου λέω. Όλα τα μετράνε. Τώρα είναι δεύτερη τυπικά στη βαθμολογία. Ναι. Γιατί έχουν μικρότερο γκολ αβερές από τον Ολυμπιακό. Μια που είμαστε στον Ολυμπιακό, χθες αποχώρησαν τον Ολυμπιακό ο Καρίμα Σαριφάρ, ο Ταχτσίδης που πήγαν και οι δύο στην Νότιχαμ Φόρεστ και ο Χατζησαφή ο οποίος γύρισε σε αυτή την Ιρανική ομάδα. Με τον Ταχτσίδη θα πάει να παίξει Β' Εθνική Αγγλίας ο Χοντροπαλάς. Ναι, αλλά ο Καρίμ είναι δυνατός. Για μένα είναι απώλεια ο Σαριφάρ. Δεν έχουν καλύτερο γκολτζί στο Ολυμπιακό φέτος. Πήρε την πλούσια, ρε. Πήρε την πλούσια. Καθάρισε, ρε αυτό. Ξεμπέρδεψε. Χειρότερο από τον Κλάου. Ναι, ρε φίλε, δηλαδή εσύ άμα παντρευτεί. Ο Κλάου. Δεν βρήκε ομάδα ακόμα. Όχι, είναι στου ελεύθερου. Θε τσέκαρα κάποιου ελεύθερου. Όποιο τον πάρει θα μεγάλο ηλίθιο. Καλά, μπορεί να τον πάρουν κάποιοι άλλοι. Θα είναι βλάκο όποιο τον πάρει. Ναι. Ο Κλάου είναι παλέμαχο ποδοσφαιριστή. Δεν υπήρξε ποτέ ποδοσφαιριστή. Να πάρει την καραμπίνα και τα κυνηγετικά και να βαράει τα πουλάκια εκεί πέρα στο βρωμοχώρι του να πούμε. Γιατί και αυτό βρωμοχώρι. Άντε, κυλκή δεν μα αρέσει. Και εκεί στο πόσο μεσημέρι, πνέα πλάγια, πώ λέγονται και ποια είναι η περιοχή. Να βρει τη θάλασσα το χωριό του. Ποιο. Χωριό και είναι εκεί στη Χαλκιδική τώρα, το έχω κολλήσει εγώ, έχω φάει σκάλωμα. Κάτι σκατσόχερε εκεί. Κάτσε λέει να έρθει το βαρύ πρόγραμμα για τον Άρη, λέει μας το κάνατε Μπαρτσελώνα. Έρχεται Τρίπολη, Πανιόνιος, ΠΑΟΚ, ΑΕΧ, Ρε ο Άρης, που λένε αυτοί. Ναι. Άμα σωθεί εύκολα. Τι άμα σωθεί.
Ο Άρης θα βγει πεντάδα. Θα σε βάλω στίγμα εδώ. Τώρα εδώ στον αέρα. Ο Άρης θα βγει εύκολα πεντάδα. Άκουσα. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα να περάσει. Ο Άρης και ο 8ος να βγει. Ναι. Με μπάλα, αν σου κόψει κανένα μπόντο εσένα. Θα κάνει τη δουλειά του, λες. Θα κάνει τη δουλειά του, θα παίξει και μπάλα. Θα γεμίσει και το γήπεδο και άμα δεν τον κλέψουν κιόλας να χρεώνουν ξέρω, 1 εκατομμύριο και να πληρώνουν 200 χιλιάρικα τον παίκτη όπως κάνανε με τον Γκο και τότε στο πόρισμα. Το διάβασα το πόρισμα, το έχω σπίτι. Α, το έχεις. Το έχω στο πόρισμα. Και του πάω το έχω. Και δεν βγήκε ποτέ σε κανένα ραδιόφωνο αυτό το πόρισμα. Κανένα δεν βγήκε. Ο Άρης θα βγει πεντάδα περπατώντας. Ήταν εδώ πέρα και τους απειλούσανε. Στο Μετρόπολης ότι αν το βγάλετε είναι μηνύσιμο κτλ. Και είχαμε εδώ και κάτι άντρες εκεί που πάνε και πληρώνουν τα λουλούδια και ζητάνε από τον Πασχάλη τον Ζάχαρη. Κόψε τα μισά γιατί. Γιατί δεν μπορώ, δεν έχω λεφτά. Δεν έχεις λεφτά, κάτσε σπίτι, ρε γορίλα. Πες μου λίγο τώρα, πες μου λίγο. Ναι. Η απώλεια του Ανσαριφάρ και εσένα είναι απώλεια. Άσο το ότι βρήκε. Όχι. Δεν είναι απώλεια, λες. Έχει δηλαδή καλύτερο γολεαδόρο Ολυμπιακό. Ο Γκερέρο δηλαδή είναι καλύτερο. Όχι. Εγώ νομίζω ότι θα βγει ο Χάσαν. Α, ο Αιγύπτιος. Δεν το νιώθω. Έτσι νομίζω εγώ. Δεν το ξέρω το παλικάρι, θα το δούμε. Μπορεί να βγει, ναι. Αλλά ο Ολυμπιακός του Μαρινάκη με τα πλοία τα 152 κτλ. Θέλει σεντερφόρ. Αγορά έπρεπε να κάνει. Να πάρει ποδοσφαιριστή. Δηλαδή είναι ο Φετβαζίδης, ναι, τρυπάει, ναι, κάνει κοντό. Ο άλλος ο Πόντσεφ δεν είναι κοντό. Θέλει φόρο Ολυμπιακός. Θέλει φόρο Ολυμπιακός. Λοιπόν, δηλαδή του ξεγελάει εκεί με κάτι Γκερέρο, με κάτι αυτά ο χοντρός. Θα του δούμε, πώς θα πάει και ο Ολυμπιακός. Και η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός πάντως σε σχέση με πέρσι είναι σίγουρα σε πολύ καλύτερο. Δεν το συζητάμε. Καλύτερο. Ενώ η ΑΕΚ είναι στάσιμη. Τουλάχιστον στάσιμη. Η ΑΕΚ θα σε σχέση με πέρσι. Η ΑΕΚ θα είναι και χειρότερη. Γιατί θα είναι χειρότερη. Τώρα βέβαια θα μου πει ρε, μα κέρδισε. Θα είναι χειρότερη. Είναι φτάψικη όμως σαν ομάδα, γιατί, να ξέρει. Γιατί την αμολάει μπροστά πολύ ο Ζουνίδης. Ο Ζουνίδης. Δεν είναι σαν τον άλλο δηλαδή, τώρα ο Μπακάκης τον αμολάει και ο Μπακάκης τώρα έπια θετράγμα Αύγουστο μήνα. Ναι, ο Σιμόες και αυτός θα αρχίσει τα τραβήγματα. Είπαμε εκεί κεριά, λαμπάδες για να είναι καλά. Σακάτης, ο Μάνταλος Σακάτης έξω αριστερά. Ο Σακάτης και Σακάτης, εγώ ξέρω είναι ο καλύτερος παίκτης. Δεν βγαίνει χρονιά 9 μήνες. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Δε βγαίνει. Δε βγαίνει. Χρονιά 9 μήνες δεν βγαίνει. Γι' αυτό κάνουμε την κουβέντα να δούμε. Γιατί όντως δεν έχει backup από αυτούς τους παίκτες. Δηλαδή χτυπά ξύλο ο Σιμόες ή ο Μάνταλος και τελειώσαμε. Τι σε νοιάζει ένα μάνα. Εντάξει, να μην πάθουν τα παιδιά. Γιατί να πάθουν κάτι τα παιδιά. Εγώ δεν θέλω να χτυπάει κανένα αθλητή. Να μην πιέσει ότι τώρα που και πέρα αν δεν θέλω να κερδίζει άγγι είναι άλλο θέμα. Αλλά κανένας αθλητής δεν θέλω να χτυπάει. Γιατί να χτυπήσει έτσι. Δεν μου κάνει κάτι ο κάθε αθλητής. Τη δουλειά του κάνει. Δηλαδή, προσπαθεί να κάνει το μεροκάματό του. Αυτός που σου κάτσε το τρίτο γκολ εδώ. Τι να κάνει. Δηλαδή, άμα χτυπούσε καλά μήνα θα σε χάλαγε. Και περνούσε στα μπέναλτι με την Μπενφίκα. Ο Πίτσι, λες. Ο Πίτσι, ναι. Να μην χτυπήσει ένα μήνα. Να εκείνο το καθαρτικό ήταν ωραίο. Μία μέρα. Μόνο καθαρτικό. Μόνο καθαρτικό. Λίγο. Μικρή κακία. Μικρή. Λοιπόν, η Wit Vision είναι ένα νέο τρόπο να βλέπει αθλητικά για να απολαμβάνει τι καλύτερε φάσει ομάδα στο ποδόσφαιρο. Αποκτήσετε λοιπόν σήμερα κιόλα σε ένα κατάστημα Wind στο 13800 ή στο wind.gr κάθετο Vision. Και σε περίπτωση, φίλε, εκεί που ακού, πετύχει ένα παιχνίδι στη μέση, μπορεί να δει κάθε αγώνα από την αρχή κανονικότατα με τις εκπληκτικές δυνατότητες της Wind Vision, της πρώτης Android TV στην Ελλάδα. Θέλετε να απολαμβάνετε την ομαδάρα σας στο ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου? Ανακαλύψτε σήμερα κιόλας στην Wind Vision το νέο τρόπο να βλέπετε αθλητικά. Διότι με την Wind Vision απολαμβάνετε πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο μέσα από τα κανάλια Nova Sports. Δείτε ΑΕΚ, δείτε Ολυμπιακό, δείτε ΠΑΟΚ και άλλες ομάδες στα εντός έδρας παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος. Απολαύστε τον Νεϊμάρ, τον Εμπαπέ, τον Ρονάλντο και όλες τις σημαντικές ευρωπαϊκές διοργανώσεις από Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία και άλλες χώρες. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Rap and Cool Show μέχρι και τις 10. Καλημέρα, όπου κι αν είστε, ναι, Κωνσταντίνε μου. Κουβεντιάζαμε εκτός αέρα, ναι, τα λέμε και εκτός αέρα. Για το Σιμόες. Ναι, ψάχνει η ΑΕΚ να του κάνει ανανέωση το συμβόλαιο και ο Σιμόες ζητάει καμιά 600. Αν θέλω πάω να τη βγάλει την ΑΕΚ έξω. Ναι. Αυτό που μου έλεγες εδώ. Ναι, αυτή την κουβέντα που κάναμε. Πας και κάνεις πρώτα στο Σιμόες. Του λες θέλω, σου δίνω 900. 600 λέει ζητάει ο παίχτης. Δηλαδή αυτός τώρα πρέπει να παίρνει καμιά 400. Όσα παίρνουμε αλεζά στον ΠΑΟ που τον έχουμε για τα αποδυτήρια. Σου δίνω 800. Του κάνεις πρόταση 6 μήνες πριν. Ναι. Το μαθαίνουνε κάτω στην Αθήνα. Ναι. Ο Τσιγκουραλάς δεν πρόκειται να του δώσει. Δεν πρόκειται, αφού τα 600 συζητάνε τώρα. Τον τρυπάς στα χαφ. Ναι. Τον τρυπάς. Ναι. Δημιουργείται θέμα. Ναι. Πάει εκεί με τους μπράβους, απειλεί ο Μελισσανίδης, το Σιμόες κτλ. Ναι. Πάει ο Σιμόες, ένα χρόνο. Τελείωσε το Σιμόες. Εγώ δεν θα το λέω. Αυτός είναι 600 ζητά, εγώ θα του δίνω 1 εκατομμύριο. Να το ζαλίσω το μυαλό εντελώς. Τελειώνει το Σιμόες. Ναι. 4-4-2 να παίξει τώρα στην Τρίπολη χωρίς το Σιμόες με το Μάνταλο και τελείωσες, το Μάνταλο. Τελείωσες. Τελείωσες. Ο Σιμόες είναι μισό κέντρο της ΑΕΚ και βάλε. Ένα μισό πλάσι είναι ο Σιμόες. Ναι, με 600 χιλιάρικα δεν τον κλείνει ο άλλος. Τρύπα τους, ναι. Λοιπόν,
τρύπα τους, ναι. Και πες τον Κάνιας, άντε να σε στείλω στον Ατρόμητο όταν παίξουμε μαζί. Κάνε την πάπια, μην παίζεις. Ναι. Θα περάσω πάλι από εκεί πέρα. Θα πάρεις και εσύ τα λεφτά σου, ρε. Τον Κάνιας τον έβαλες πάλι. Ρε Κάνιας, να πούμε. Τράβα στον Ατρόμητο. Με τον Κουλούρη να πετρώνει σε κάνα εστιατόριο εκεί στα δυτικές συνοικίες. Δυτικές συνοικίες. Δεν είστε για μας. Λοιπόν, πάντως υπάρχει διαφορά. Αυτό είναι το τελευταίο ρεπορτάζ. Ναι. Ο Σιμώνης ζητάει κάτι παραπάνω από 600. Η ΑΕΚ δεν του τα δίνει. Τι 600. Μόνο 600 πρέπει να πάρει ο Σιμώνης. Ένα κέντρο είναι, ρε φίλε. Λοιπόν, αυτός ο γύφτος, ναι. Ο Μελισανίδης, ναι. Καλά κάνει, αλλά θα την πληρώσει. Μάγκας είναι. Μάγκας είναι. Θα την πληρώσει. Στο τέλος την πληρώνεις, αλλά είναι μάγκας ως τώρα, γιατί καταφέρει πολλά. Θα την πληρώσεις στο τέλος. Ναι. Το λέω εγώ να το ξέρεις. Ναι. Δεν δίνω, δεν δίνω, δεν δίνω, δεν δίνω, δεν δίνω. Θα του στήσω και κάνα μάτς. Γιατί ξέρεις κάτι. Δεν δίνεις, δεν δίνεις, δεν δίνεις. Θα στη στήσω. Άσε τώρα μαγκές. Μαγκές με τον παίκτη. Μια-δυο, ναι. Μπορεί να σου κάνει μουλοχτάλες, ναι. Δηλαδή ο παίκτης. Ναι. Τη ζημιά να την κάνει και να μην πάρει κανένα χαμπάρι. Ναι. Θα παίρνει ο Κάνιας 800-700 και θα παίρνω εγώ σου λέει 400. Ποιος Κάνιας τώρα θα λέω. Το Μαουρίτσιο ένα 200, ένα 400. Γιατί να μην πάω στον ΠΑΟΚ θα σου πει. Φυσικά. Γιατί να μην φυσικά πάω θα σου πει. Δηλαδή την ΑΕΚ την τρυπάς εύκολα με το. Με μια βελόνα της νοικοκυράς. Μπαμ. Αυτά που σκάμε τα μπαλόνια. Τρυπάς, αλλά έχουν μυαλό αυτή στον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι χαϊβάνια. Δεν μου έκανε εντύπωση το ποσό που παίρνουν Σιμώνης. Επικοινωνιακά δηλαδή, επικοινωνιακά πρέπει να την τρυπήσεις. Ναι. Και ναι. Ουσιαστικά και τη βγάζεις από το καπέλο. Και μετά πας πίνεις άλλο ένα λεμοντσέλο με το χοντρομπαλά. Πάλι λεμοντσέλο. Ναι. Έφερα από την Ιταλία λεμοντσέλο. Λες, χτυπηθούμε, ναι. Άσα το πάρω. Μετά με τη Νέα Δημοκρατία πάρε τρία. Πάρε και εσύ, πάρε και εσύ μετά. Να τα μοιράσουμε. Τα καϊβάνια εδώ να πανηγυρίζουν μια δεκαετία. Πήρα το πρωτάθλημα, έκανα το Σνέσκι, θα τον έκανα. Θα κάνουν και τις δουλειές με το κούλι, να πούμε, ο χοντρός με τον κοντό. Θα έρθουν τώρα κούλι. Άλεξ, θα έρθουν τώρα εδώ από εβδομάδα, του έχουμε εδώ. Να ξεμπουκάρει, να πούμε, και ο Παοξής να πάρει το πρωτάθλημα. Ναι, κάτσε χοντρέ λίγο πίσω άλλο ένα χρόνο. Η θύρα αυτό ούτως ή άλλως δίνεις χαρτζηλικάκι, δίνεις καμιά εκπομπούλα, κάνε αυτό δεν αφωνάξει. Κουτουλουπού, κουτουλουπού, κουτουλουπού. Μάλιστα, κύριε Κωνσταντίνε. Αλλά γενικότερα το πιάσαμε το θέμα γιατί δεν ήξερα ότι ο Σιμώνης παίρνει τόσα λίγα. Έτσι. Δηλαδή, ναι. Ο Σιμώνης τώρα πρέπει να παίρνει 4 εκατοστάρικα, 5 όσα παίρνει ο Μαλεζά, σου λέω. Ναι. Τόσα, πόσα παίρνει ο Στελάκος. 2,5-3 εκατοστάρικα. Ο Σιμώνης παίρνει 4. Τιμής είναι και καλά κάνουν. Αυτοί πρέπει να πληρώνουν και να μένουν. Και δύο διαμερίσματα παίρνει το χρόνο. Εντάξει, τιμή είναι και ρε φίλε. Κάνε δουλειά σαν αποδυτήρια. Λοιπόν, θες να ανοίξουμε γραμμές. Ό,τι πεις. Να ανοίξουμε γραμμές, να κουβεντιάσουμε. Σιμώνης, να κουβεντιάσουμε τα Τσάικ, τον Μπάουκ, τον Άρη που είναι στα φόρτε του, που ετοιμάζει να πάρει τον Μποκμπά. Όχι, ρε παιδάκι, ναι. Να πούμε τους παοξίδες που αρχίζουν και κλαίνε πάλι και βάζουν καζαντίδι. Για διαιτησία, λες. Με κάνανε διαιτησία και τα λοιπά. Αλήθεια. Ολόκληρο Σαββίδης. Ναι. Λεφτά, ιστορίες. Είπαμε, δεν πήγανε σωστά τα πράγματα. Δεν πήγανε. Πέρα, δεν πήγανε. Κάντε κάτι σωστό, ρε τσουβάλια. Δεν πήγαν καλά τα πράγματα. Ρε τσουβάλια, 300. Η ΑΕΚ ελέγχει με τον Μητρόπουλο όλη τη διαιτησία. 350 άτομα δεν μπορούσε να φέρετε τον Μητρόπουλο, ρε τσουβάλια εδώ πέρα. Πήγανε να δίνετε 8 διαιτητές, να πούμε, με μεροκάματο για να βγαίνετε δεύτερη, ρε τσουβάλια να πούμε. Καλημέρα Νικόλα και σε σένα και στο τρελό, λέει δίπλα. Τσουβάλια. Από τη Μυτιλίνη. Λοιπόν, πάμε γραμμές 90-90-90 για καλημέρες, για σχόλια, για ό,τι γουστάρετε. Έλα, φίλε. Πούμε, ναι. Μας πούνε πότε θα ξεφουσκώσει ο Άρης. Πότε πιστεύουν ότι θα ξεφουσκώσει ο Άρης. Γιατί να ξεφουσκώσει ο Άρης. Γιατί ρωτάω εγώ. Ο Άρης, φίλε. Πόσο, ο Άρης, φίλε. Πόσο τον βλέπεις έχει τον γεμάτο ρόσερ. Δεν έχει μικρό ρόσερ ο Άρης. Και με Σιώπη και με Μαρτίνες τώρα που έχει πάρει. Ναι, παιδάκι, και μάλλον σε να πάρει και τον Πογκμπά. Τον βλέπετε να ξεφουσκώνει. Ο Άρης έχει. Εγώ δεν τον βλέπω. Θα πάμε 7η αγωνιστική και ο Άρης θα είναι πάνω από τον ΠΑΟΚ. Λέω εγώ τώρα. Μπορεί να είναι και αυτό ένα σενάριο. Α, μπορεί, μπορεί, φυσικά. Φύξαν οι αιμορροίδες. Μπορεί να είναι και αυτό ένα σενάριο. Και μπορεί να είναι γιατί ο Άρης έχει καλό πρόγραμμα. Δηλαδή έχει ομάδα στα κυβικά του. Ο ΠΑΟΚ έχει να παίξει με Ολυμπιακού. Κολυτάρι σου δεν όφι. Α, δεν ξέρω αν κολυτάρι μου. Δεν τον έχεις. Έχω δει κάτι κολυτάρια μου κλείνουν το σπίτι εμένα, κάτι χάβους να έρχονται εδώ μέσα με τον Πανελλικό να μου κλείνουν το σπίτι. Ναι. Δεν ξέρω, κάτι κολυτάρια εμένα έρχονται μου το φοράνε πολλές φορές το φέση. Πρόβλημά σου. Ναι, ναι. Πρόβλημά σου. Έλα, καλημέρες, πάμε. Καλημέρα. Ωχ, νάτος. Έλα, ρε Σιμώες. Τι έγινε, την γλίτωσε τον πνιγμό στη λίμνη. Ναι, ναι. Κύριε Ανδρώνη, θα σας κάνω την παράκληση. Μπορείτε να βάλετε ένα δοκιμαστή στην είσοδο. Πριν δύο χθες μέσα, μήπως έχει κάτι μέσα. Αυτά που λέτε σήμερα το πρωί τα πιστεύετε και λίγο. Για ποιο απ' όλα, Νικόλα μου, ποια απ' όλα, για πες μου. Για την ΑΕΚ, αυτά που λέτε. Ρεπορτάζ της Live Sport αναφέρουμε, διαβάζουμε αυτή τη στιγμή. Δεν μιλάει για το Σιμώνη. Α, για ποιο πράγμα. Πολέμους ακούω, χάος ακούω, γκρίνιες ακούω. Γκρίνιες, άμα πας κάτω από τα φόρουμ από τις αναρτήσεις της ΑΕΚ, διάβασα από κάτω τι γίνεται. Γκρινιάζουν γιατί δεν πήρες παίχτη. Και εγώ σας απαντώ και σας λέω. Ναι. Ιδιωτικό προπονητικό κέντρο δωρεάν στην ΑΕΚ. Μάλιστα. Και πεζάρα. Μάλιστα. Ναι. Είναι κρύα η λίμνη της Καστοριάς. Δεν ξέρετε ακόμα. Ναι.
Άρα είμαστε. Ακόμα, ρε, είναι κρύα η λίμνη τη Καστοριά. Βρωμάει μεθάνιο το χωριό σου. Εδώ, έχω αγεσικότη και το διαφορά. Βρωμάει μεθάνιο, κύριε Μελισσανίδη, κύριε Μελισσανίδη. Και μετά καλό ο Μελισσανίδη. Μελισσανιδάρα ολέ δηλαδή, αυτό λε. Ό,τι και κάνει, ψηφίζω Μελισσανίδη. Συγγνώμη, ρε, ναι. Σα λείπει ο Δημητρέλο, ο Θανόπουλο και ο Αδαμίδη. Έτσι δεν είστε τρελοί. Έχετε ψηφίσει τον Δημητρέλο και τον Αδαμίδη. Πάτε καλά. Ποιος μπορούσε να τον κάνει το Σαμίδι και το Μαρινάκι και το κάνει στα ίσα, ρε. Αδαμίδη! Σε αυτό έχει δίκιο. Τι είπε δηλαδή? Σε αυτό έχει δίκιο. Πώς. Μόνο ο Μελισσανίδης μπορεί να κοντράρει Μαρινάκι και Σαββίδη. Με τον τρόπο του βέβαια, έτσι, χωρίς να δίνει λεφτά, αλλά με τον τρόπο. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει ο τρόπος. Ναι. Δεν σε ενδιαφέρει ο τρόπος. Με ενδιαφέρει να ξαναπάρω πρωτάθλημα. Ε, το πήρες. Μου το έκλεψες μάλλον. Να πάρω άλλη μια φορά. Δεν σου έκλεψα τίποτα. Ναι. Ας πρόσεχε. Ας πρόσεχα να μην μου το έκλεβες. Ας πρόσεχε, ναι. Να είχα τα μάτια ανοιχτά. Σωστά, σωστά. Ας πρόσεχα. Έχεις δίκιο σε αυτό. Ας πρόσεχα. Και πρέπει να προσέχω και φέτος. Ναι. Τώρα πιάστε Τρίτη και Τετάρτη καναπέ να δείτε την άκρη με την Μπάγκερ. Ναι. Και για τα 6 μήνες δεν θα δει ώρα να συζητήσουμε. Όσο για σένα κοστί. Κλείσε με αυτό. Κλείσε με αυτό. Γιατί εκτίθεσαι ενώ είσαι μάστορας, πες μου το λόγο, γιατί το κάνεις αυτό. Εσένα λέει. Εσένα γιατί λέει. Αφήνεις εσύ ο μάστορας. Να σε ξεφτιλίζει κάθε χρόνο. Γιατί αφήνεις λέει την ΑΕΚ να σε ξεφτιλίζει κάθε χρόνο. Καλά, εντάξει γιατί τώρα κοίταξε. Αυτό λέει, αυτό έλα, λέει. Έλα, η ΑΕΚ έξεκο να μην πω. Μη. Εντάξει, φτάνει. Άρχιος οι μόες, αρχίσαμε, ο Μπακάκης. Λιβάν πάρε το Σιμόες, 500 παζαρεύουνε κάτω. Δώσε ένα χαρτί όπου ζήνησε στο Μαουρίσιο. Πάρετε το Σιμόες από το Μελισσανίδη, εσείς εγώ θα αλλάξω ομάδα. Όπα, όπα, κράτα το λίγο χωρίς. Στάζει ένα λεπτό, δηλαδή δεν μπορούνε. Όχι. Όχι λες. Ναι. Όχι. Όχι. Σας, για, αγώ, πώς πήρε ο Ολυμπιακός τον Λάζαρο. Το Λάζαρο πώς τον πήρε ο Ολυμπιακός. Ωραία, καλή ερώτηση. Δεν τον ήθελε ο Μελισσανίδης. Α, δεν τον ήθελε ο Μελισσανίδης. Το πρώτο σου σκόρερ και πρώτο σε ασίς πέρσι. Πήρε το Γιαννιώτα εκεί. Δεν τον θέλει. Μάλιστα, μάλιστα. Έγινε. Φύγε. Ο Μελισσανίδης δεν σηκώνει μαγιά, δεν μπορείς να του φάσουν ένα ευρώ, μην μπερδεύεστε. Φύγε Καντονά, φύγε Καντονά της Καστοριάς, φύγε ρε Πέντρο Μάνταλε της Καστοριάς. Τι αγάπη ξαφνικά με του Μελισσανίδη ρε φίλε. Ο Τέρας Κουίκου δουλεύει ακόμα. Ε, πώς είναι εκεί στην. Δεν τρέπεται λίγο να φύγει να πάρει κανένα νέο παιδί εκεί πέρα, 72 χρόνια. Όχι, όχι, ως βουλευτής είναι τώρα. Δεν είναι. Έχει, είναι. Ναι, ναι, είναι μέσα στα κόλπα πολιτικά τώρα. Δεν είναι δημοσιογράφος. Με ποιο κόμμα είναι, ρε. Α, μην με ρωτάς τέτοια, εγώ δεν ασχολούμαι. Είμαι ακομμάτιστος, σαν και σένα με κι εγώ. Εδώ είμαι αλφα-στερητικό, δεν ασχολούμαι με αυτούς. Ναι. Πάμε καλημέρα σε επόμενες. Μάλιστα, ναι. Έλα, φίλε. Έπεσε, μεθεπόμενος. Ξανά μανα, επόμενος. Έλα, καλημέρα. Καλώς ονα, να, ωραία γραμμή. Τι έγινε. Να, εδώ με τον ΑΕΞΥ μαλώνουμε λίγο, αλλά τι να κάνουμε. Του λέμε αλήθειες. Εγώ τι είμαι. Α, και εσύ. Οχοχοχοχο. Με δύο στα δύο, ρε φίλε, τι γίνεται. Ρε Σιραφ, να σε ρωτήσω, λες εσύ. Οι υποαξίδες να τρυπήσουν εμάς και να πάρουν το Σιμόες, έτσι, συμφωνούμε. Γιατί δεν μπορούνε. Τι να τρυπήσουν αυτοί ρε φίλε, δεν βλέπεις τι κάνουν αυτοί, το μόνο που μπορούν να τρυπήσουν είναι τον εαυτό τους, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο. Τρυπήσουν τον εαυτό τους. Βάζουμε αυτόν τον κόρο. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο ρε φίλε. Ρε, τι ταγάρια είναι αυτοί. Ψάχνουν από εδώ, ψάχνουν από εκεί μας. Κλαίνε για το διαιτητή πάλι ρε τα ταγάρια. Μα τα δικήσανε, Θεσσαλονικιός διαιτητής τώρα. Ωραία, ο Θεσσαλονικιός διαιτητής πασοκοαλανθρεμένος. Αυτός ο διαιτητής στο σχολείο μάλλον είναι για τον ΠΑΟΚ. Και πήγε ας κάτω. Παίξουνε... Μόλις είδε το Μελισσανίδη, έκανε κακά του να πούμε. Με τον Καμένο, με τον Καμένο είναι Κουίκ. Ναι. Με τον Σαχόφ και τον Κάνια και θα αφήσουν εδώ την πρωταθλήτρια να παίζει εδώ με την Μπάγκερ. Βρε, αν δεν πληρώσει το Σιμόε, θα στον ψηρίσω, δεν θα πάρει χαμπάρι. Θα στον ψηρίσω, έξι. Εδώ παίζανε με διαιτητή που τα πούλμαν του ΠΑΟΚ το άλλαζε λάστιχα στο λαστιχά δικό του διαιτητή. Άκου να δει τώρα, βρωμιά. Ξέρουμε ποιον λε. Ναι, και στο Πανιόνιο Παναθηναϊκός που ντεμέκ αυτοί πηγαίναν για πρωτάθλημα, έδωσε πέναλτι έξω από την περιοχή τον Νίνη. Ισχύει αυτό. Μιλάμε ισχύει για το, αυτό. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη. Ότι έδωσε πέναλτι στον Νίνη. Η Θεσσαλονίκη, ξέρει τι τρύπιε είμαστε, κάλτσε. Κάλτσε, κάλτσε. Να σε μεταφέρω και κάτι ακόμα. Πε μου λίγο εξή, γιατί ακούγεσαι λογικό και με χουλιαμά, με καλή διάθεση χουλιαμά. Είσαι ικανοποιημένο από τι μεταγραφέ τώρα τη ΑΕ, χωρί πλάκα. Είσαι από αυτούς που θα γκρινιάξουν ή... Να σου πω κάτι. Ναι, ναι. Αν είμαι ικανοποιημένος, αυτό μπορείς να το δεις και από τις δύο πλευρές. Γιατί, γιατί στο λέω αυτό. Εσύ έχεις δώσει πόσα λεφτά. Πολλά, πολλά και αρκετά τζάμπα. Και αρκετά τζάμπα. Ναι. Έχεις το δεκαπλάσιο θα σου πω πάντα. Το κακό. Όχι, δεκαπλάσιο δεν είναι, για να μην το επερβάλλω. Θα το πω έτσι. Τέσσερις απάνω, ναι. Τέσσερις. Έχεις καταφέρει να παίζεις το Europa League. Ναι. Ναι, αλλά γιατί έγινε η κέντα με τον Κομίνη. Έγινε η κέντα, αλλιώς θα έπαιζα πάλι μαγιά, μαγιά του, πάλι μαγιά του που στο πήρε. Ναι, πάλι μαγιά του. Με ψήρισε, τα είπαμε. Με bye bye, επόμενο. Bye bye. Ναι, γρήγορα, ναι. Λοιπόν, πες το κόκκινο. Ναι. Αυτός κάνει ραδιόφωνο, δεν είναι διαιτητής. Όταν βγαίνει ο Βαρούχας και λέει ότι ήταν πέναλτι του Μάνταλου. Ναι. Ήταν πέναλτι. Ναι. Έτσι.
Και άμα Βαρούχας έχει φιλική σχέση με τον Μελισανίδη. Με αυτά δεν τα λες. Ναι, αλλά ο παρατηρητής του αγώνα τον τιμωρεί το διαιτητή, φίλε μου. Ο Βαρούχας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Είναι τηλεκριτικός. Ο Βαρούχας μπορεί να φοβάται. Τηλεκριτικός ότι... είναι, δεν είναι μπορεί το αλάτιο του Πάπα. Μπορεί να φοβάται να φάει καμιά γάβρο μόξυλο και ο Βαρούχας. Δεν ξέρω εγώ τι να κάνω. Φύγε εσύ, φύγε. Καλημέρα στα βουνά. Πάντως, αν ήταν από την πλευρά του Άρντα, θα την ορμούσε ο γήπας μας. Και αναφέρεται στην βοηθό που έχουμε ανεβάσει σήμερα, μπας και λύσει το θέμα με τα offside. Δεν ορμήξει καμιά γυναίκα κανένα συμπαίκτη. Όχι, όχι. Είναι ωραίος ο Άρντα και είναι και πολύτιμος και χρήσιμος και παιχταράς. Με τον καμένο, είπαμε, είναι ο Κουίκ. Έτσι, για να λύνονται καμένα οι απαντήσεις. Καμένα χαρτί είναι ο Κουίκ. Πάμε, επόμενη γραμμή. Πάμε, μποντζόρνο. Αντιπαθής και κρύος. Καλημέρα. Έλα, φίλε, ναι. Αεκάρα. Τι γίνεται, ρε φίλε. 3-3. Αριανή και αεξίδε στην ψυχολογία. Ρε ραπ. Τα παόκια σταμάτα να τα δουλεύεις τόσο πολύ. Γιατί? Σε ακούνε, τους έχεις στο ψηλό το γαζί, άκου λέει να πούμε θα μας πάρει σημαίες. Ποιος ο ΠΑΟΚ που πληρώνει, χρυσοπληρώνει τα καπί εκεί πέρα και πρέπει να βάλουν ταμπέλα έξω από το γήπεδο της Τούμπας, καπί Τούμπας. Λοιπόν, ο ποιος είναι φορά τα χρόνια. Δηλαδή τους λες με άλλα λόγια βλάκες. Γιατί δεν είναι. Όταν εσύ πας πληρώνεις... Άμα μας ψηρίζει το πρωτάθλημα, μας παίρνει 20 εκατομμύρια και μπαίνει στο Μίλου Σάμπιος Λίγκ αυτός παίζοντας με βίντεο κλαπ, τι θα μας πει. Άρα είστε βλάκες. Άμα πληρώνεις εσύ το Ίμπιζα 1 εκατομμύριο ευρώ και ο Ραπ πληρώνει να πούμε τη Φεράρι 70.000, ποιος φταίει, ποιος είναι ο χαζός. Εγώ που πληρώνω το Ίμπιζα, ποιος φταίει. Άρα δηλαδή ο κύριος Σαββίδης ποδοσφαιρικά είναι βλάκς. Όχι, λέει απλά ότι ο κύριος Μελισανίδης ξέρει πού να δίνει τα χρήματά του και πώς θα τα δίνει. Αυτό λέει. Αν ο ΠΑΟΚ δεν ήταν βλάξ όπως λες, μπορεί να έκρεζε στο Μελισανίδη εσύ. Δηλαδή, να μην το χρησιμοποιούσε σαν αρνητικό. Ναι, για πες. Σαν να εξής που πήγα και εκδρομές και έφαγα και κοτρόνια και παγετούς και χιόνια και βροχές. Ναι, έτσι. Ναι, ναι. Δύο πρόεδροι ήταν της ΑΕΚ. Ο Μπάρλος και ο Τίγρης. Τελείωσε. Αφού φέρει τίτλοι. Και οι δύο. Εντάξει, έχουν φέρει τίτλους. Από εκεί και πέρα, όσοι έχουν γκρίνια να πάνε να αλλάξουν ομάδα. Έβγες αεξί. 3-3, ρε φίλε. Καμπάνης και Καρυπίδης, Μπάρλος και Μελισανίδης. 3-3, δηλαδή τρεις γραμμές. Ο Σαββίδης. Με ποιον το συγκρίνουμε τώρα. Κοίταξε, εδώ τώρα είπες κάτι πολύ σωστό. Ναι. Εάν δηλαδή ο Σαββίδης λες χειριζόταν τα πράγματα καλύτερα, η γκρίνια θα ήταν πολύ μεγαλύτερη για τον Μελισανίδη. Άρα πατάνε στο γεγονός ότι επικοινωνιακά δεν κάνω εγώ καλά πράγματα. Χρησιμοποιεί ο Μελισανίδης επικοινωνιακά, όπως λένε οι αεξίδες, δεν το υιοθετώ, το βλάκα τον ΠΑΟΚ. Ναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάντως λέει εδώ ένας φίλος, εδώ λέει κλαίγονται οι οπαδοί της ΑΕΧ, λέει, για τη διευθυνσία. Δεν θα κλαφτούμε εμείς, ρε Κωστή. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα, ναι. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Λοιπόν, μια είδηση. Τι ομάδα είσαι καταρχάς, τι ομάδα είσαι, πες μας ότι είσαι άκρα. Πώς και έτσι. Τη φωνή φαίνεται. Ναι, ναι, φαίνεται. Ακούστε με λίγο. Έρχομαι από Καλλικεδική, είμαι στο Θεσσαλονίκη, ναι. Το μεσημέρι και έγινε ένα αυτοκίνητο στη δεξί λωρίδα. Ναι. Και έγινε ένα αυτοκίνητο στη δεξί λωρίδα. Σε ποιο ύψος, αδερφέ. Μόλις περνάς το κόβο εκεί στο μεσημέρι. Κάκι ολοσχερός δηλαδή. Τώρα μόλις είχε πάρει φωτιά. Πέρι φωτιά. Ναι. Το ολοσχερός, τι σημαίνει, ξέρεις. Δεν σας άκουσα. Τίποτα, καλή νύχτα. Καλημέρα, επόμενος. Μην βάζεις δύσκολα, μην κάνεις τρύπες. Λοιπόν, ο άνθρωπος βγήκε πάθος, μας έδωσε την είδηση ότι καίγεται ολοσχερός ένα αυτοκίνητο. Ναι, αλλά σαν παοξής δεν ήξερε. Μην πουλάτε τρέλα σε όλα του ΠΑΟΚ, εντάξει. Και ο ένας αριστερά και ο άλλος απέναντι. Ναι, αλλά δεν ήξερε τι σημαίνει η λέξη ολοσχερός. Δεν θα πουλάτε τρέλα στο λαό του ΠΑΟΚ. Δεν τρέπεστε, ρε. Δεν θα πέσετε με τα μυαλά μας. Με το ολοσχερός δηλαδή μας καθάρισες. Εσύ το ολοσχερός. Η ουρά είναι, λέει, από το ΛΑΚ. Ακόμα τώρα πέρασα. Υπάρχει ενημέρωση και από φίλο Παναδάκου που ξέρει τι είναι το ολοσχερός. Ολοσχερός, θα σου πει, θα σου δώσει κανένα μπάτσο και να πει. Τι λένε που με είπε ολοσχερός. Σε δώσει κανένα χαστούκι. Πάμε, έχουμε πολύ κόσμο. Ανάμεσα στα μάτια. Τι είπε ολοσχερός. Πάρ τις μπάτσες σου να μάθει να μιλά καλά. Ουγκ θα με πούνε. Στην διασταύρωση του λακκώματος είναι. Έτσι, προσοχή. Το θέμα είναι να γλίτωσε ο άνθρωπος εκεί να μην μπορεί. Σωστά. Αλλά να βοηθήσουμε και τους άλλους που βρίσκονται εκεί γύρω να μην μπλέξουν. Κάντε κανένα σέρβις τα κολάμαξά σας πριν φωτιά στο δρόμο. Έτσι. Πάμε, καλημέρα. Ναι. Έλα φίλε. Καλημέρα. Εγώ που είμαι ο αρχιδίτορας να τραβήξω την πρίζα άμα θέλω. Τράβα την. Άκου, λέει. Γιατί άμα τραβήξει. Γιατί κάποιος άφησε και κάνει όλα αυτά. Ναι. Ο θα σε πνίξω με τον καστόλ. Ναι. Άμα τραβήξει την πρίζα. Ναι. Δεν θα πνίγει με καστόλ. Εσύ πρέπει να παίρνεις από έβαλμο. Ναι. Πού είναι μεγάλη ομάδα μία που πέφτει κάτω.
όπως έπεφτε και πιο παλιά. Ναι. Πέφτει ευρωπαϊκά τώρα, έτσι. Κάνα ATM, θα, κάνα ATM θα κλέψουμε τώρα, άστο τώρα το... Κύριε Κώστα, να σου πω, τι είναι όταν κάνουν κολεγιές, τρεις μένανε. Κάναν κολεγιές. Λοιπόν, το βάλω τον πάγο στη μέση. Είπες, ναι. Να κάτσω ένα χρόνο ακόμα. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, ναι. Σκεφτείτε το και βάλτε στην πορεία. Καλημέρες, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Μόλις πήγε πυροσβεστική, με ενημερώνουν, έχουμε εκεί δικό μας. Εκεί πυροσβεστική, αφού κάγε τα μάτια. Εντάξει, οκ. Τι θα το κάνω, πήρε πυροσβεστική. Δεν γίνεται ρε σηκωστή να είναι εκεί, εκείνη την ώρα πήρε φωτιά. Αν πάρει φωτιά το Υπουργείο Μακεδονίας, θα έχει σε πόση ώρα θα πάει πυροσβεστική. Δεν ξέρω αν θα πάει. Δεν ξέρεις αν θα πάει. Θα πάει, καθυστερημένα, δεν θα πάει. Τι λες, θα πάει στο δευτερόλεπτο κατευθείαν. Θα πάει όταν είναι να πάει, ρε παιδί μου. Φανάρια, ιστορίες, κίνηση. Και άμα δεν προλάβουν να τελειώσουν το τάβλι εκεί πέρα και είναι ένα-ένα. Λίγα λόγια για τα παιδιά τα οποία τα είπαμε, τα λύσαμε τα θέματά μας. Σώζουν ζωές. Ας κάθονται και ας παίζουν τάβλι. Πάμε, καλημέρα. Έλα, έπεσε. Επόμενος. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα όσον αφορά την ΑΕΚ, δύο πράγματα. Ναι. Όσον αφορά για τις μπαρμπάδες που λένε για τον ΠΑΟΚ, δηλαδή πέρυσι που είχαν πάρει τον Λάζαρο, εάν ο Λάζαρος δεν τους έκανε αυτή τη χρονιά, τι θα ήταν, το πουλέν τους, έτσι, είχαν πάρει το πουλέν. Ένας μπάρμπας τους έκανε μάγκες πέρσι, ο Λάζαρος με 15 γκολ και 15 ασίστ. Αν δεν είχαν τον Λάζαρο να τους βγάζει σε 3-4 ματσάκια στο 91 γκολ και να κερδίζουν κάποια ματσάκια, δεν θα ήταν πρώτη θέση με τίποτα. Ο Λάζαρος τους έδωσε το πρωτάθλημα, πέρα από τη μαλακή του Πάκου, τη βλακία του Πάκου, ναι. Που άφησε και παίξαν όπως παίξαν. Δεύτερο. Όσον αφορά την ΑΕΚ, είναι σαν κάτι μοντέλα που φεύγουν από το χωριό τους στα 18, ναι. Πάνε με κάτι μπαρμπάδες από εδώ, από εκεί, τσεπώνουν και γυρίζουν με το φωτοστέφανο. Λέει, βγήκα έξω και έκανα καριέρα. Ναι. Αυτό μας λέει η ΑΕΚ. Πήγε δηλαδή 200 τόσα μίλια τα έκρυψε και γυρίζει πίσω και λέει, είμαι η νέα ΑΕΚ. Βαρύ αυτά, αυτό. Αυτά είναι καρακιζουλίκια. Βαρύ αυτό, φίλε. Έφυγε, τα λέμε. Λοιπόν, στην ΑΕΚ προτάθηκε και ο Σιμάο Ματετζούνιο, αλλά δεν τον πήρε ούτε και αυτό. Πάρε μια γραμμή. Πάρε άλλη μια γραμμή για να ακούσουμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Σε δύο λεπτά λέει θα είναι στο Υπουργείο Μακεδονίας. Άστο λέει ένας φίλος. Ναι. Θα δίνει απάντηση αυτός. Ναι. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα, καλημέρα. Είπαμε καλημέρα, θα το βραδιάσουμε εδώ, ναι. Έλα, ρε, φίλε, από σέρος παίρνω. Σερέος είσαι. Ναι, σερέος και παοξίζουνε αυτό που λέει. Άρα σε ταγάρι άμα είσαι σερέος. Δεν είμαι ταγάρι, είσαι εσύ, ρε. Καλά, είμαι κι εγώ, αλλά και εσύ λιμοτάγαρα είστε και εσύ, ξέρεις, ξέρω. Είδετε, καταρχήν να μιλάς, γνωστά, δεν ξέρεις με ποιο μιλάς. Εγώ είμαι 60 χρονών άνθρωπος. Και αυτό σε αφαιρεί το λόγο να είσαι λιμοτάγαρο, δηλαδή. Όχι, εσύ είσαι ταγάρι και δεν εγώ δεν το απαρνιέμαι. Με την καλή την έννοια του είπε. Με την καλή την έννοια. Μου σερέω, εσύ. Δεν είμαι ταγάρια. Είμαστε άνθρωποι. Όλοι είμαστε άνθρωποι. Κάτι δεν είναι ταγάρι. Για πάμε, έλα κύριε. Εγώ για ταγάρι σε κόβω πάντως μια φορά. Δεν πειράζει, εντάξει. Άμα έρθει τα χρόνια μου και στην επιστήμη μου θα ήθελε να δούμε αμέσως τα γάρια. Συγγνώμη, συγγνώμη. Εγώ κύριε πάνω. Μου πάντως δεν σε έχω για τα γάρια, γι' αυτό πάμε να μιλήσουμε μαζί, έλα. Συγγνώμη, ποια επιστήμη. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Τι επιστήμη. Ακούστε με. Τι επιστήμη. Αυτά που έχω σπουδάσει δεν είναι. Ναι, Χριστιανέ μου. Πού. Εσύ άραψε αυτό που λέει. Καλά. Εγώ πήρα να πω δύο πράγματα. Ρίχτα. Δεν θέλω να ασχοληθώ μαζί σου. Πάμε. Στο διατάφτα. Μάλιστα, ναι. Επειδή σας ακούω και ακούω και τους αξίδες. Ναι. Εγώ είμαι φίλαθος, δεν είμαι πάθος. Είσαι επιστήμον, ναι. Λοιπόν, αγαπάω τον ΠΑΟΚ, αλλά θέλω να πω κάτι για τους φιλάθους της ΑΕΚ. Ναι. Πέστε μου κύριε Τίχρης, ποιες μεταγράφες έχεις κάνει τώρα για να παίξεις Σουλού. Καμία, το Γιαννιώτα μάλλον, ελεύθερο από τον Ολυμπιακό. Ναι. Εάν θα πάει και τρώει τα πεντάμπαλα και τα εξάμπαλα, τι θα μου θα να απαντήσω, ωραία μιλάει ο κύριος από τις Σέρες. Δεν μου λες, εσύ με ποια χάφηκες να πας στο Τσουλού. Κοίταξε εγώ, τα χάρτα δικά μου είναι καλά, αλλά μου φαίνεται τα μυαλά τους έχουν πάρει αέρα. Α, τα καλά, γιατί τα δεν δε είναι καλός ο Βέρμπλουμ. Με το Βέρμπλουμ, 32 χρονών, ανέτοιμο να περάσεις, χωρίς να το δηλώσεις. Για κάθε φίλε, ναι. Ένας ποδοσφαιριστής πότε είναι μεστός, στα 20. Έχει δίκιο, εγώ συμφωνώ. Μια χαρά ηλικία είναι 32, κύριε. Τώρα, μια δηλαδή, χαρά. Θες να πεις ότι σαν άντρας εσύ στα 60 είσαι μεστός. Πέσω αυτό που λέω να πάει να κάνει με κανένα αυτό. Ρεπορτάρι με τον Αλέφατο που τον δασκαλεύει, ναι. Και θα ακούσει αυτά τα παπατσιλίκια. Την επιστήμη, τι σπούδασες, πες μου για να πάω να... Εγώ τι σπούδασα, δασολόγος είμαι. Δασολόγος είσαι. Ναι. Τέλειες. Έγινε κύριε δασολόγε, να είστε καλά. Να είστε καλά, καλημέρα. Ωραίο ο δασολόγο. Λοιπόν, αγοράζοντα μπαταρία. Λίγο βάρβαρο γι' αυτό. Ναι, ήταν άγριο με τσακούδε, δασολόγο. Μέσα στα δάση. Χειροδύναμο. Ναι. Λοιπόν, ακούστε λίγο κάτι όμω που σα ενδιαφέρει όλου. Αγοράζοντα μπαταρία αυτοκινήτου Standard High Performance, επιλέγετε την πιο αξιόπιστη μπαταρία αυτοκινήτου σήμερα στι καλύτερε τιμέ αγορά. Επιπλέον γνωρίζετε ότι τοποθετείτε στο αυτοκίνητό σα τη μοναδική μπαταρία στην Ελλάδα με γραπτή εγγύηση 3 ετών. Θέλετε μπαταρία, βάλτε στάνταρ, αμέσως έρχεται σμαράγδα
Μπασάκου, έτσι, δεν κάνω λάθος, δεν κάνω Σαρδάμ και επιστρέφουμε τελευταίο μειωράκι με γραμμές μέχρι και τις 10. Η With Vision είναι ο νέος τρόπος να βλέπεις αθλητικά για να απολαμβάνεις τις καλύτερες φάσεις της ομάδας σου στο ποδόσφαιρο. Απόκτησε την σήμερα κιόλας σε ένα κατάστημα Wind στο 13800 ή στο wind.gr / Vision. Και βεβαίως φίλε εκεί που με ακούς και φιλενάδα, σε περίπτωση που πετύχεις ένα αγώνα στη μέση, μπορεί να δεις κάθε αγώνα από την αρχή με τις εκπληκτικές δυνατότητες της Wind Vision, διότι είναι η πρώτη Android TV στην Ελλάδα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τι θες να πεις, αγόρι μου? Να πω την καλημέρα μου. Πού, να. Στο φίλο μου. Τον Τερλίκα. Και τον Τερλίκα, ναι. Και το φίλο μου τον Νίκο από τα Γιαννιτσά. Πού είναι ο Νικόλας, ναι. Σήμερα έχει μάχη. Ναι, τι μάχη. Πρέπει να κλείσει δουλειά με έναν τσιγκουναρά γρεβενιώτη για δουλειά. Ναι. Λοιπόν, θα του στείλουμε τη θετική μας αύρα. Και επίσης. Στον Νικόλα, βέβαια, είναι φίλος, είναι αδερφός, τον έχουμε γνωρίσει, είναι εξαιρετικός. Οι κομμουνιστές ξυπνάνε συνήθως αργά. Ναι, μίλα λίγο καλύτερα. Ο δικός μου, ναι. Ο κομμουνιστής που κάνει το site γραπτό λέει: μπείτε YouTube, πατήστε Γραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες. Ναι. Και αμέσως μετά εγγραφή. Ή αλλιώς subscribe. Φέρα το διαβάσω εγώ να το διαβάσω. Γραπτόπουλος λέει στο YouTube. Γραπτόπουλος στο YouTube, ναι, subscribe. Subscribe. Να, μπράβο, ναι. Αυτά είναι. Αυτά, ναι. Γραπτό.gr. Έτσι, κλείσαμε, λοιπόν, μπήκαμε στο... Επειδή δυσκολευόμαστε να μας ακούσουν, ναι, ναι. Μπήκαμε, φτιάξαμε αυτό το site, μπας και μπορούσε και μας ακούσουν σε άλλες περιοχές, γιατί οι εμβέλειες των μέσων που δουλεύω εγώ είναι λίγο... Περιορισμένες. Ναι. Λοιπόν. Τα αγγλικά σου, δε φίλε. Ναι, είναι αγγλικά σχολή Λουτσέσκου. Τα καταλαβαίνουμε όλοι. Και του πολύ Λουτσέσκου. Χάλια. Όχι, σε παρακαλώ. Λοιπόν, τα 390 ξανά μα να τα ανοίγουμε. Απλά να πούμε ότι ενέσαι στην Λαμία δύσκολα θα κάνει παρέλαση. Μάλλον θα αναλάβει εκεί ο Μάκης ο Χάβος. Έτσι. Α, από τον Άννα στον Καϊά. Τι να κάνουμε τώρα, αφού ο Τενέζ δεν τραβάει την ομάδα. Πάει κάποιο άλλο. Ενώ ο άλλο είναι. Ο άλλο, ναι. Να δώσω πάρα πολλά και εσύ και όλοι μα πολλά συγχαρητήρια, πολλά μπράβο στην Μακεδόνισσα την Κορακάκη που είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια στο αεροβόλο πιστόλι στα 10 μέτρα που έγινε στην Νότιο Κορέα. Για πρώτη φορά έχει γίνει αυτό. Μπράβο στην Κορακάκη. Έτσι δεν κοστεί. Να μην την πούμε μπράβο. Πόσο όταν κερδίζει μια ομάδα λέμε μπράβο. Η Κορέα πυροβολάει. Πυροβολάει στα 10 μέτρα. Άμα συμπετύχει σε καθάρση. Σημαίνει στο δόξα πατρί. Μπα. Όχι, ρε Κωστή, γιατί πρέπει το μυαλό μας συνέχεια να είναι. Να την πάρουν στην αστυνομία εκεί. Ναι. Τι έχει, το όφελός της ποιο είναι, παίρνει λεφτά. Θα πάρει κάτι. Δεν παίρνει χορηγίες, ιστορίες να έχει. Φράγκα ο Σαβίδης, χορηγίες. Τι έχει, Κορακάκι. Πυροβολάει, παίρνει λεφτά. Κάνει περιουσία, σπίτια θα κάνει. Θα κάνει, ρε Κωστή, εμείς να μην πούμε τα μπράβο να μας έπρεπε. Παγκόσμια πρωταθλήτρια είναι. Είναι πλατιπόδης και παίρνει 800 χιλιάρικα από τον Πάο. Παίρνει. Την πήραν στο στρατό. Την βάλαν πουθενά μέσα. Κάπου θα τη βάλουν, θα τη βολεύει. Βάζουν άλλου κι άλλου. Δεν και δεν παντρεύεται, δηλαδή τι έκανε. Έχει αυτό, αυτό το Γάλλο. Το... Ποιο Γάλλο έχει. Το Γάλλο αυτό το, το Γάλλο. Άμα την αφήσει ο Γάλλος, δηλαδή την Κορακάκη, τι έγινε. Πηγαίνει στα Λούνα Πάρκ και απειροβολάει. Να βρω, μίλα ρε μίλα ρε Κωστή. Άσε με την Κορακάκη. Τόση ώρα λες και ακούγεις από τα βάθη της ζούγκλας. Κορακάκη πυροβολάει, μπαμ μπαμ, λεφτά παίρνει. Παίρνει. Τη διορίσανε. Άμα τη διορίσανε, εντάξει. Πάμε γραμμές 90. Τα Σκόπια είναι και είναι Μακεδόνησε. Όχι, από εδώ. Από εδώ. Κάτω Μακεδόνησε. Τώρα θες να αρπαχτούμε προνιάτικα, τι θες. Τι είναι Βόρειο Μακεδόνησε, είναι ότι ο Μακεδόνησε. Συλλαλητήριο έχουμε το Σάββατο, 7 η ώρα. Στο Βελίδιο, να σε δω. Να πάτε. Δεν θα αφήσει. Έτσι, ανάβει φωτιέ τώρα πρωί-πρωί. Θε να με τσιγκώσει. Για, αυτά τα θέματα. Γιατί να πάω. Γιατί να πα. Ναι, γιατί να πάω. Να βρωτοποιήσει ότι εδώ είναι η Μακεδονία, ρε γόρι μου. Εμεί δεν δεχόμαστε τη συμμαχία των Πρεσπών και τη συμφωνία. Δεν την γουστάρουμε. Δεν την αποδεχόμαστε. Είμαστε Μακεδονομάχη, ρε. Είμαστε. Τι λέτε. Είμαστε. Ενάντια στον Τσίπρα, ε. Φυσικά. Μόλι σα δώσει 200 ευρώ αύξηση να τον κάνετε. Magic Life. Magic Life. Καλημέρα. Θα μιλήσω και για το μακεδονικό λίγο. Του Ανδρώνη. Πάμε καλημέρες, έλα. Μακεδονομάχη της πλάκας με τους διαιτητές που σφυρίζουν την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Έρχονται, ο Γιαννάκης Παπαδόπουλος πέναντι την ΑΕΚ. Τέτοιο πέναντι θα το δίνεις στον ΠΑΟΚ. Έλα, άμα τα έπαιρνα θα το δίνεις. Τέτοιο πέναντι θα το δίνεις στον ΠΑΟΚ. Άμα μου τα δίνει ο άλλος γιατί. Εσύ, ο άλλος που σφύριξε. Και ο άλλος το ίδιο. Και ο άλλος το ίδιο. Για πάμε να ακούσουμε μερικές καλημέρες ακόμα. Έλα, φίλε. Για να ακούσουμε. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Τι κάνουμε. Καλά, κύριε, εσείς. Γραπτώ εσένα, θέλω να σου ρωτήσω κάτι προσωπικά και θέλω μια τίμια απάντηση. Μάλιστα. Αλλά πρωτού σε ρωτήσω αυτό, θέλω να πω τον Νίκο να ρωτήσω από περιέργεια. Όταν είχε έρθει στο Μετρόπολης και τον έλεγε συγχωρημένος, παίζουν μια... Νίκο Μακός. Ναι, φίλε. Αργά το πας το έργο. Μια χαρά σ' ακούμε. Κάνουμε ένα ηχητικό πώς μπαίνεις. Πόσα χρόνια έχει τόσο που έχεις πάει. 17ος χρόνος είναι αυτός. 17. Πάει η εκπομπούλα. 17 χρόνια, Ναι, 17 χρόνια, αδερφέ.
Πέρασαν τα χρόνια, ναι. 17 χρόνια. Φαντάσω από το πότε σε θυμάμαι. Ναι, 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 είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Μισή ζωή. Κυριολεκτικά μισή ζωή είναι. Έτσι, άμα. Ναι, είναι μισή ζωή. Εντάξει, λοιπόν, τα θυμόμαστε με ωραία. Πάει εκπομπούλα, πάει. Ωραία, μια χαρά πάει εκπομπούλα. Έλα, ρώτα εδώ και στον Κωστή γιατί γκρινιάζει. Έλα. Αυτό που λέει. Ναι, φίλε. Λοιπόν, θέλω να μου πεις αντρίκια, αρσενικά, αν εκτιμάς τις γνώσεις του Αλέφαντο αυτήν την εκπομπή που βγαίνεις και μιλάς μαζί του. Α, εγώ από τον Αλέφαντο και ο Γιάννης κερδίσαμε πάνω στην μπάλα. Τώρα, ο Αλέφαντος κάνει τις αβάντες του εκεί στον Ολυμπιακό γιατί είναι φίλος με τον Μαρινάκη. Ένα λεπτό. Ο Καρατζαφέρης δεν είναι φίλος γιατί έχει 58 ακίνητα και εγώ δεν έχω φίλους γιατί είμαι τρελός. Οπότε εκτιμώ τις γνώσεις, αλλά διαφωνώ με κάποιες ας πούμε κριτικές που έχουν να κάνουν με αβάντα στον Ολυμπιακό. Ναι, αυτό. Δηλαδή λέει ότι ό,τι έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό δεν το εκτιμά. Δεν το εκτιμάω γιατί είναι οπαδικό. Υπόβαθρο, ναι, είναι ναι. Οπαδικό και είναι και φιλία. Να πούμε τον κύριο Μαρινάκη να πούμε. Ναι, ναι. Και τον κύριο Κόκαλη παλιότερα. Ναι. Το ρωτάω. Ξέρω εγώ από πού θα κερδίσω πάνω στην μπάλα από τον Αλέφαντο και ξέρω τι δεν θα ακούσω. Ναι. Δηλαδή είμαι σε μια φάση τέτοια που ξέρω το θετικό ποιο θα το πάρω. Αυτό σου απαντώ. Και εγώ επειδή ξέρω το Ραπτόπουλο, όχι προσωπικά, ναι. Από τα πολλά τα χρόνια που ακούω και λέει τα γνώμες του, τα αυτά του, τις τακτικές του, όλα αυτά, θέλω να μάθω και να ρωτήσω και να πω, εφόσον το ξέρεις, την περασμένη εβδομάδα μιλάς με έναν ακροατή και σου λέει ότι από μπάλα ξέρεις, από αυτά ξέρεις, ενώ από παίκτες δεν το έχεις. Και βλέπω την εκπομπή που κάνετε με τον, πώς το λένε, τον Παρπανίκο. Ναι, ναι. Και εμέσω πλήρη σαφώς σε βάζει ξέρει ότι είσαι άσχετος για τη μεταγραφή του Χατζερίδη. Και βάζει τα βίντεο και δε στο σπρίτ και δε σε αυτό και δε σε εκείνο. Χθες το ρώτησα. Χθες το ρώτησα. Τι έχεις να πεις για τον Χατζερίδη, γιατί εγώ τα σημειώνω. Μα λέει αργός και τα λοιπά. Δηλαδή εγώ το είδα πιο μπροστά από τον Κυρνίκο ότι είναι αργός ο Χατζερίδη. Ναι, και να σου πω και κάτι άλλο βέβαια. Μου είναι από το Ραπτόπουλο. Ναι, ναι. Γιατί δεν το σηκώνω να το πω έτσι απλά, ρε παιδί, να σηκώνει φόνο, επειδή εγώ χειρίζω λάθος. Κοίταξε να δεις. Ο Αλέφαντος έχει ένα χαρακτήρα που έχουμε τσεκάρει με τον Καρατζαφέρη, που άμα τον κοντράρουμε θα τον χάσουμε από την εκπομπή. Θα σηκωθεί και θα φύγει, όπως, είναι... όπως μπορεί να τον κοντράρει ο Μήνος, όπως μπορεί να τον κοντράρει ο Γιώργος ο Τραπεζανίδης. Εμείς τον Αλέφαντο το θέλουμε για το σοου. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει την εκπομπή. Είναι ατραξιόν, παιδί. Είναι ατραξιόν. Ναι, πώς να το κάνουμε τώρα. Θέλει τον τρόπο του. Ο φίλος. Ήταν ωραίος. Ο Αλέφαντος θέλει τον τρόπο του. Οι γνώσεις του όμως. Ναι, ο τρόπος όμως και σημαίνει ότι πρέπει να είσαι παθητικός εσύ. Αλλά τον δεχόμαστε γιατί είναι ατραξιόν. Αυτό είναι το όλο το κόνσεπτ. Εγώ ο Αλέφαντος στα εφηβικά μου χρόνια ήταν ο ήρωάς μου. Αυτό θέλω να πω τώρα. Και για το σχόλιο του φίλου. Μισό λεπτό λίγο, Κωστή μου. Για το σχόλιο του φίλου. Όπου εγώ γνωρίζοντάς σου πλέον πάρα πολύ καλά, έτσι τον Κωστή, που είπε γιατί ήταν ωραίος ο φίλος ακροατής. Ήταν ωραίος ευγενικός. Ότι ξέρεις τόνους μπάλα, αλλά το χάνεις με τους παίχτες, έχει να κάνει με το χαρακτήρα του Κωστή. Ο Κωστής είναι ένας χαρακτήρας όπου άμα συναρχίσει να συμπαθήσει, τελείωσε. Εάν μπει στην blacklist, δύσκολα βγαίνεις. Παιδιά, και κοιτάξτε, εκεί την πατάει λόγω χαρακτήρα. Όταν δεν βλέπει τον παίχτη. Τουλάχιστον εγώ δεν παίρνω τα λεφτά που παίρνει ο τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, που σας φέρνει 10 παίκτες και οι 7 είναι μάπα. Δεν έχω φάει λεφτά από το Σαββίδι να του φέρω σαβούρα παίκτη. Μπορεί να μου πω ότι ο Καρέλης. Να κάνουμε λάθος κρίση. Να κάνει λάθος κρίση, να πούμε. Βεβαίως. Πάμε, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Αλλά ο φίλος προηγούμενος μας ήξερε καλά και τους δύο. Καλά έκανε. Καλά έκανε και η κριτική με επιχείρημα είναι. Η καλύτερη. Καλύτερη. Γιατί βελτιωνόμαστε κι εμείς. Έτσι, δεν θέλουμε να είμαστε κόκκινοι. Κλείστον. Όχι, όχι. Μόνο ειρωνία δεν δέχομαι. Εγώ τουλάχιστον. Λέγε, φίλε, ναι. Κοντέψαμε να τρακάρουμε πριν. Πού, γιατί. Περιμέναμε με αγωνία την αγβάλα με τέρμα τη φωνή, να δούμε τι επιστήμη έχει σπουδάσει ο άλλος από τις Σέρες και μας πετάει το δασολό. Περιμέναμε τίποτα αστροφυσικός, κάτι. Τι δασολόγος. Συγγνώμη ρε φίλε. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Δασολογία είναι επιστήμη. Ένα λεπτό. Πας να εγχειριστείς. Έτσι πως το είπε, έτσι πως μας προλόγιασε να μου περιμένει. Άκου, άκου εμένα τώρα. Άκου εμένα. Πυρηνικός επιστήμονας. Πες ότι ψάχνεις να βρεις μαθηματικό για να προεκπαιδεύσεις το παιδί σου σε ιδιαίτερα. Ναι. Και παίρνει τηλέφωνο αυτός εδώ από τις Σέρες και του πει, το πας το παιδί. Εγώ δεν το πάω. Να σου πω το άλλο. Πριν πει ότι είναι δασολόγος, ναι. Το παλές συμφωνείς. Μόλις σου πει ότι είναι δασολόγος, δηλαδή περιμένεις να πούμε... Άλλο σε λέω εγώ. Βάζεις, έχεις μια πέτρα στη χολή
και πα εκεί να πει ποιο είναι χειρουργό και βγαίνει αυτό με αυτή τη φωνή. Ω, σου κόβεται. Κόβεται λόγω φωνή, λε. Ναι, πα να βάλει τη χολή σε αυτό το γορίλα, να πούμε. Φίλε. Λοιπόν, άκου τώρα τι θυμήθηκα, Νικόλα. Σχολή γεωπονία, δασολογία και φυσικού περιβάλλοντο. Μην την υποτιμά στη σχολή. Εντάξει, αλλά καλά, δεν είναι πυρηνικό επιστήμονα σήμερα. Ναι, εντάξει, δηλαδή τώρα τι να πούν και άλλοι που βγάλει το κεφάλι. Βγάζει τον καρκίνο από το έντερο του αλουνού και το σώνει για 20 χρόνια τώρα πλάκα. Τώρα είπε, έκανε αναδρομή πόσα χρόνια είσαι στο Μετρόπολη. Το έκανες εκπομπή στοιχήματος βράδυ νομίζω, αργά ήταν. Έκανα βέβαια, βράδυ 10-12. Ναι, ναι. Και έχεις δώσει τώρα, έχω κάνει μια τετράδα να πούμε για στοίχημα. Ναι. Τελευταία φορά που έδωξα στοίχημα εκεί τότε ήταν, το 2003. Πλάκα με κάνεις, Αρθήριο. Ναι, ήταν κιόλας, εκείνη τη μέρα ήταν το ΑΕΚ ΠΑΟΚ το 3-4. Και δίνεις και ένα, λες, βόρο το διπλό Βίλσεν Γκάλεμ. Ναι ρε φίλε, διπλό, ναι, 3-54. Και είναι τώρα στο 5 λεπτό 0-1. Όπα λέω, πάμε ταμείο. Εδώ είμαστε. Τρώμε ένα κουτουλίδι ημίχρονο 5-3. Ναι, Ραπτόπουλε, τελικό πόσο έληξε. Πόσο? 12-3. Ούτε τάβλε να παίζουν. Το θυμάμαι το μάτι. Τι κεφαλιά φάγαμε. Τα θυμάστε όλα, ρε σκύλι, έτσι. Όλα. Ναι, τελευταία φορά που έπαιξα στοίχημα, δεν ξανάπαιξα. Φύγε, ναι, θυμάστε το παιχνίδι του συγκεκριμένο. Πώς το θυμάμαι κι εγώ. Φύγε, Θηρίο! Αφού άλλο προποτζίδικο έγραφε 13, άλλο έγραφε 11, χάσαν το μέτρημα. Βρεχάθηκε το σκόρ σου, λέει, εντελώς. Ναι, ναι. Ο Μπούσουλος. Έγινε, παιδιά. Να σε καλά. Εντάξει, τότε δεν υπήρχε. Ο Κουβανός! Ναι, δεν υπήρχε τότε ενημέρωση. Υπήρχε μόνο το live score από το ίντερνετ, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Πάμε! Και 10-12 γινόταν μπαζουλισμός εδώ. Καλά, και θυμάσαι που ερχόσουν και εσύ 12-2 και τα λέγαμε. Και έτσι αναπτύξαμε τα κουμπαριλίκια μας. Έτσι ακριβώς. Γιατί έκανε ο Άρης Γάτας εκπομπή και του έτρωγε την ακροαματικότητα εδώ το βράδυ. Ναι, ναι. Και λέγαμε, βάλουμε κάναν εκεί πέρα βλάκα 12-0, κανείς δεν ερχόταν. Κύρδες εσύ και τα ρίμαξες όλα μετά, έσπασε όλα τα κοντέ. Πάμε, καλημέρα, ναι! Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ είμαι, ακούγομαι. Μάλιστα εσύ, ναι. Λοιπόν, αεξής είμαι. Μπράβο. Νίκο, άκου λίγο. Είχες ρωτήσει το δεύτερο ακροατή που ήταν αεξής. Άμα είναι ευχαριστημένος με τις μεταγραφές του Μελισσανίδη. Με το Γιαννιώτα που πήρε για να πάει να παίξει στο Μόναχο. Και τι σου λέει, και έχω πάθει πλάκα με τους αεξίδες δηλαδή. Και τι σου λέει, με τους δικούς μου δηλαδή. Είπε, κοιτάζει τα λάθη του ΠΑΟ και παίρνει θάρρος. Άκουσα τις βλακίες του δηλαδή, σε εισαγωγικά δηλαδή. Γιατί τώρα, μπορούσαμε, ναι, με τα 25 εκατομμύρια, ναι, να πάρουμε δύο μεταγραφές. Δώσ' τα πέντε, ρε, δώσ' τα τρία. Παίρνει πέντε πόπτες, ρε, γιατί να πάρει. Δώσε τρία. Μια νίκη στο Champions League. Κάνει 2.700. Σωστά. Σωστός. Αυτό δεν το προνόησα ενδεχομένως. Μία νίκη να κάνεις είναι μία μεταγραφή. Δηλαδή δεν τα σκεφτόμαστε αυτά, ρε παιδιά. Δηλαδή ο Μιλισανίδης, δηλαδή τόσο παπά μας πουλάει. Ναι, τόσο φίλε, παπά. Εδώ έχεις δίκιο και... γιατί σου λέει μία νίκη, μα πάρω, έβγαλα και τις μεταγραφές που πήρα. Μας τώρα. Δύο, μία νίκη. 2.700 είναι. Δίκιο, μία νίκη να πάρεις, έβγαλες μία μεταγραφή καλή. Ναι. Και δύο μεταγραφές. Τώρα να πάρεις ελεύθερος με 1,5 εκατομμύριο. Με ένα κανένα καλό παίχτη παίρνεις, δεν παίρνεις. Πάτε, πάρτε το Σιμόες, ρε, τα γάρια να τους τρυπήσετε, βρε, τα γάρια. Το Σιμόες θα το πάρουμε αργά ή γρήγορα. Τι, τώρα να το κάνετε, την χαλάσεις την ομάδα. Ρε, να του χαλάσεις τα αποδυτήρια, βρε, τα... Εντάξει, και Νίκο, κάτι τελευταίο, επειδή λες... Πάρε, πάρε το Σιμόες. Νίκο, κάτι τελευταίο, επειδή λες, ας πούμε, ότι σε κλέψαμε το πρωτάθλημα και τα λοιπά. Ο Παοξής... Αν δεν έπαινε, αντικειμενικά τώρα, ναι, αντικειμενικά, λίγο να σου πω, αντικειμενικά. Ναι, φαίνεσαι αν νορμάλ, δεν έπαινε ο κουβέντα. Πρόεδρος με το όπλο, ναι, θα μας δίνατε πάτημα να κάνουμε αυτά που κάναμε. Όχι, αλλά πρόσεξε, έχει προηγηθεί και ένα μας με τον Ολυμπιακό, εγώ δεν το ξεχνάω, το μας κλέψατε. Ας τον Ολυμπιακό, για την ΑΕΚ μιλάμε τώρα. Για την ΑΕΚ λες ότι μας εγώ αναφέρθηκα, συνολικά μας κλέψατε, εννοώ κάτω των Αθηνών, γιατί και στο μας με τον Ολυμπιακό εκεί κρίθηκαν πολλά. Στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Ναι. Δεν μου απαντάς όμως. Τι? Αν δεν έμπαινε ο πρόεδρός σας, ναι, θα γινόταν όλο αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά και εσύ δεν μου απαντάς. Εάν ο Κομίνης δεν έκανε αυτό το πράγμα που έκανε να μετρήσει γκολ και να το ακυρώσει, δεν θα έμπαινε ο πρόεδρος μέσα. Ωραία, με πρόεδρο, συγγνώμη ρε φίλε. Συγγνώμη ρε φίλε. Ωραία, με πρόεδρο στην ΕΠΟ δικό σας. Καθόστε και μιλάτε, ρε τα γάρια. Πήρε όλος. Πήρε άλλος, παοκτή, πήρε άλλος δηλαδή, το Μητρόπουλο, ρε και εσύ. Δεν παίρνει σφυρίγματα δηλαδή. Βρε ο ΠΑΟΚ πήρε τον πρόεδρο της ΕΠΟ. Φουκαράς, yeah, καλό παιδί, δεν είναι για τέτοια. Και άλλοι, εσείς πήρατε το Μητρόπουλο, ρε. Και κόβετε και ράβετε. Εντάξει, μαγιά τους έκανες. Καλά, μαγιά τους έκανες, ρε. Το κλέψαν τώρα. Το βλάχο Παοξή, το κλέψαν. Πήρα το Μητρόπουλο, η ΑΕΚ. Και ο άλλος πήρε το σωσία του Βραζιλιάνου. Μανούλα μου, να χαρώ εγώ. Ωραία, δεν φταίω εγώ σε αυτό. Όχι, όχι, εξή. Και όλοι κάνουν τον αγώνα τους για να πάρουν κάτι τις παραπάνω. Και κλεμμένα, ρε παιδιά. Μην άσε τους κλαψιάρδες, ρε. Ρε, άσε τους κλαψιάρδες. Άσε αυτοί οι κλαψιάρδες, έτσι μάθανε.
Έτσι μάθαμε από παιδιά. Μας κλέψαν το πρωτάθλημα 30 βαθμούς πίσω από τον Παναθηναϊκό. Πέρσι δεν ήταν 30 20 όμως. Μας κλέψαν το πρωτάθλημα 20 βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό. Τι τερματίσατε τέταρτη. Ποιο πρωτάθλημα σε κλέψανε. Τι έγινε. Τι έγινε πέρσι. Τι έγινε πέρσι. 30 ήταν. Πήρε τον πρόεδρο τη ΕΠΟ και άλλο πήρε τον πρόεδρο. Τι να κάνουμε. Λάθος επιλογή κάναμε. Επλήρωσε εσύ 8 διαιτητές στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Καλημέρα. Εγώ σε φτιάμα σε ταγάρι εσύ. Ναι, φίλε. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε, καλημέρα, έλα. Για το Μακέντα με ρωτάει ένας φίλος, ποια είναι η άποψή μου. Είναι ένα ταλέντο που χάθηκε μέσα στην πάροδο των ετών. Ένας παίκτης ο οποίος κάθε χρόνο είναι και χειρότερος, αλλά εδώ στην Ελλάδα επειδή είναι το επίπεδο. Βρε τον Παναθηναϊκό, μπορεί να βοηθήσει. Βρε τον Παναθηναϊκό και ο Μπενίσκος να πάει σε σεντερφόρ. Θα βάλει γκολ. Βάλει ναι, γκολ. Θα βάλει. Ναι. Έλα, φίλε, έλα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Για κάτι στον δρόμο που έχει γίνει σοβαρό, μπορεί να ενημερώσουμε. 100% εννοείται. Το πιο σημαντικό από όλα είναι αυτό. Λοιπόν, για τους φίλους που έρχονται από Χαλκιδική. Ναι. Ακριβώς μετά την έξοδο Λακώματος. Καίγεται ένα αυτοκίνητο. Ναι. Ναι. Απλά δημιουργήθηκε μεγάλο μποτιλιάρισμα. Εσάς το πρόβλημά σας δεν είναι που κάει και το άνθρωπος με το αυτοκίνητο, είναι το ότι έχετε εσείς καθυστέρηση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εντάξει, ο καθένας κοιτάζει το πρόβλημά του. Κωστή, εντάξει, λογικό. Σας έπιασε ο πόνος. Και οι παράδρομοι έχουν πρόβλημα, δοκιμάσουν μέσα. Το πρόβλημα λοιπόν είναι η κίνηση, όχι ότι κάει και τα μάξη του αλουνού. Μάλιστα. Να είσαι καλά, αδερφέ, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Προφανώς άνοιξε τώρα ο άνθρωπος. Τον έπιασε ο πόνος για το ότι κάγεται τα μάξια. Εντάξει, ταλαιπωρείται και ο ίδιος. Σου λέει, ας μην ο ίδιος ταλαιπωρείται μόνο τώρα. Τον νοιάζει γιατί κάγεται τα μάξια. Άμα και εγώ το στο χωράφι θα σε έπαιρνα τηλέφωνο, νομίζεις. Ναι. Θα περνούσε, θα έλεγε, σιγά μην πάρω τηλέφωνο ότι καίγεται στο χωράφι. Μπορεί να και εγώ ήταν άλλος μέσα και άλλος να πει. Άστο να τραβεί και χειρότερα. Δεν είναι όλοι ίδιοι όμως. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Δεν είναι όλοι ίδιοι. Καλημέρες. Ναι. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Λοιπόν, είμαι από την Ξάνθη. Ραπτόπουλες, όχι καμία σχέση μου ρε. Εγώ πήρα επειδή άκουσα για τον Αλέφαντο και ότι είναι ατραξιόν και τα λοιπά. Να ελαφρύνω λίγο το κλίμα επειδή βλέπω πολύ συγχύζεστε με αυτά που σας λένε. Δεν ξέρω γιατί. Εγώ δεν συγχύστω. Λοιπόν, Ραπτόπουλε, δεν ξέρω να θυμάσεις, είχα πάρει πριν τις διακοπές σου που είχε γίνει εδώ δολοφονία και αυτοκτονία στην Ξάνθη, άμα θυμάσαι. Και εσύ είπα γυναικοδουλειά είναι. Α, μπράβο. Ναι. Τελικά δεν ξέρω αν ήταν γυναικοδουλειά ή όχι, πάντως συνδέονται τα δύο. Τα βρήκαν ότι είναι ο ίδιος. Τότε είχε κόμμενο ένα στον άλλον, ρε φίλε. Μπορεί. Αυτό το δεύτερο είναι να κάνει δεσμό ιδιό τους. Ο άντρας με τον άντρα. Άκου τώρα για τον Αλέφαντο μια ιστορία μικρή θα σου πω και θα κλείσω για να σας ελαφρύνω και το κλίμα. Ρίχτω, πόσα ριζόγαλα έτρωγε. Ρίχτω και δεν έχουμε χρόνο. Πριν από κάποια χρόνια που ήμουν φαντάρος, άκουγα ένα αθλητικό ραδιόφωνο και είχαν συνέντευξη ζωντανά με τον Αλέφαντο. Παιδιά, ναι. Η πιο ήρεμη συνέντευξη που μπορείτε να ακούσετε. Του λέγανε τι έγινε με το ένα, πολύ καλά παιδιά, τι έγινε με το άλλο, πάρα πολύ ωραία. Και είναι τώρα στην τελευταία ερώτηση, εμάς μας έχει πάρει ο ύπνος. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να σας ρωτήσω, λέει κύριε Αλέφαντε, σε εκείνο λέει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Με εκείνον λέει το διαιτητή και μόλις λέει διαιτητή παιδιά, το δούρο. Βγαίνει ένα θηρίο από μέσα, μέσα από μέσα. Τον Αλέφαντο και αρχίζει και λέει πέστε του να έρθει να πάμε να πιούμε ένα καφέ, δεν θέλω κανέναν άλλο μαζί. Και του λέγει κάτι τέτοια. Έφυγες Ξανθιώτη, να είσαι καλά. Έπιασε την ευαίσθητη χορδή. Να πούμε ότι υπάρχουν τρομερά... Το να είσαι με τον Αλέφαντο και να μην πιάσεις ευαίσθητη χορδή πρέπει να είσαι ατάλλαντος δημοσιογράφος. Ακριβώς. Έχει πολλές ευαίσθητες χορδές. Όταν παίρνει συνέντευξη από κάποιον. Πρέπει να τον έχεις ακτινογραφία, ποια είναι η ερώτηση, ποια είναι το σημείο. Ο Βαγγέλης λέει ότι ο Ραπτόπουλος είναι ο Σέρλοκ Χόλμς της Θεσσαλονίκης. Ο Σέρλοκ Χόλμς ή ο Σέρλοκ Χόλμς. Γιατί ο κόκκινος Σέρλοκ ο κόκκινος 12 χρόνια νόμιζε ότι ο Λοκ Χόλμς. Α, είναι Σέρλοκ Χόλμς. Τον έκανε η βασίλισσα της Αγγλίας Σέρ. Ο Σέρλοκ Χόλμς της Θεσσαλονίκης, συμφωνώ. Πολύ ωραίο και εύστοχο το σχόλιο. Λοιπόν, χθες έγινε σφαγή πάντως στον Όφη. Υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες για τη διαιτησία του Θεσσαλονικιού. Ζαχαριάδη, έτσι, ο οποίος εκεί. Τι άσχημος άντρας είναι αυτός ο Ζαχαριάδης. Τέταρτος ήταν και πάμε να μαρτυρείς. Τι τέρας της φύσης, τι μονόφριδο πράγμα. Δεν είναι μόνο τέρας της φύσης, τέρας που είναι μονόφριδο. Είναι για μένα και κακός διαιτητής. Πολύ κακός διαιτητής. Δεν ξέρω το παλικάρι. Δεν μιλάω από. Δεν ξέρω πού ανοίκτηκα, αλλά είναι κακός. Είναι ατάλλαντος και κακός βρίσκεται εκεί. Εσείς δημιουργήσατε, είπα, οξύδες αυτό το τέρας. Εγώ όπου έχω δει Ζαχαριάδη, έχω δει άνω κάτω μάτς. Ο μπαμπάς του με τον Καγκάτσι, εσείς με τον Καγκάτσι βρακή και κόλος. Άστα μην τα κλαίγετε. Μία τελευταία γραμμή για να οι τζίδες δεν τους γουστάρουν. Ναι. Εγώ τους γουστάρω όμως. Ναι, λέγε. Ναι, έλα φίλε. Λίγο, ακούγομαι. Ναι, ναι. Ναι, παρακαλώ. Έχω πάρει προηγουμένως τηλέφωνο. Μάλιστα. Ο δασολόγος. Λοιπόν, είμαι ο δασολόγος. Α, μπράβο, ναι. Λοιπόν, επί προσωπικού θα απαντήσω πρώτα τον κύριο Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Ότι γορίλας είναι αυτός που κάνει τη δημοσιογραφία την Μαϊμού. Έτσι. Να το πείτε και πέστε του ότι από εμάς πληρώνεται. Έτσι, και απορώ πώς. Αυτά τα αφεντικά το κρατάνε εκεί που είναι. Έτσι ακριβώς. Είναι ηλίθια. Να προσέχει τα λόγια του. Είναι ανόητο. Γιατί όλοι,
όλοι οι ακροατές δεν είναι ίδιοι. Έλα βρε γορίλα τώρα πρωί πρωί. Θα τον αποκαλούσα τον ηλίθιο. Έλα βρε γορίλα πρωί πρωί. Έλα βρε κοτζίλα πρωί πρωί. Και αν θέλει να έρθει να με βρει στη ΣΕΤ, να πιστεύω και το τηλέφωνο μου το έχει. Αν θέλει να με βρει. Άντε βρε γορίλα πρωί πρωί. Και δεύτερον, και δεύτερον για να τελειώσω, μάλιστα, μάλιστα, για το προλαλήσατε που είπε ποια νοσολογία και τέτοια, ναι, που πει πιο δημοτικό έβγαλο κύριο. Ναι. Μάλιστα. Τα λέμε, δεν υπάρχει λόγος να το συνεχίσουμε, να το επεκτείνουμε το θέμα. Ο φίλος μας ο Σεραίος, να ξέρεις, ναι, ότι το χειμώνα, ναι, θα είναι ο καλύτερος ακροατής. Ναι, εννοείται ρε φίλε, δεν θα χάνει Ραπτόπουλο ο Σεραίος. Ναι. Λοιπόν, εγώ φεύγουμε. Του στέλνω την καλημέρα μου, τις ευχές μου, αλλά λέω ότι στις αίρες έχετε ένα λιμοταγαρισμό. Ναι, είναι καλημέρες Godzilla, γορίλα όμως. Από την άλλη μεριά να πούμε ότι οι Σεραίοι, ναι, ναι, είναι και νοικοκύριδες, είναι, είναι και εργατικοί και τα λοιπά. Έτσι, είναι, τα λέμε όλα. Τους κολλάμε όμως γιατί έτσι έχουμε τον τρόπο. Να έχουμε τον τζέρτζελο. Τι είναι, Sherlock Holmes ή Sir Lock Holmes. Όλα τα έχει ο αθεόφοβος. Τι Sir. Πρώτα είναι Sir. Κλαίω, αυτός είναι Sir. Είναι σερ. Νομίζω ότι είναι σερ. Ο Χόλμς είναι σερ. Με πιάνει σαν διάβολο. Και δεν με πιάνει σαν διάβολο. Λέω, δεν υπάρχει. Δεν το ήξερα, δεν το είχα ακούσει. Αλλά ο άλλος απίθανος απέναντι τα έχει όλα. Για νόμιζα ότι ο Χόλμς είναι σερ. Κάνει η βασίλισσα της Αγγλίας. Κλαίω. Σαν το σερ.